Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Χαίρετε από μένα. Είμαστε πάλι κοντά σας σε αυτό το όμορφο βράδυ, το καλοκαιριάτικο βράδυ. Και κυρίες και κύριοι, είμαι από τους ανθρώπους που δεν δέχονται και δεν πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι αυτή που μας παρουσιάζουν τον τελευταίο καιρό. Αυτό το σκουριασμένο, βρώμικο, χαμένο κράτος. Δηλαδή μας παρουσιάζουν με τους διάφορους πολιτικούς που τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν, πλουτίζουν ξαφνικά έτσι ή πάνε κοινικά και λένε τα πήρα, τύπο Μαντέλη. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που μας παρουσιάζεται μέσα από παπάδες τύπου Εφραίμ. Η Ελλάδα δεν είναι σίγουρα αυτή που μας παρουσιάζεται μέσα από αυτόν τον διευθυντή της Ζήμενς, πώς λέγεται. Έχει πολλούς και συγκεκριμένα η Ελλάδα είναι της Μελίνας, είναι του Μίκη, είναι του Μάνου Χατζηδάκη, είναι αυτής της κοπέλας που συνάντησα πριν από λίγες μέρες στον Εύρο, αυτής της ηρωικής δασκάλας, της Χαράς της Νικοπούλου, που παλεύει με δαίμονες μόνη της για να σώσει τα Ελληνόπουλα της περιοχής, ένα θέμα που επανέρχομαι την Τρίτη. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι του Παπα-Νικολάου, αυτού του μέγιστου Έλληνα επιστήμονα, που ανακάλυψε το τεστ του Παπα-Νικολάου, που σώζει εκατομμύρια ζωές. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι ο Κωνσταντίνος Καραθοδόρη, αυτός ο μέγιστος Έλληνας, ο μαθηματικός που επηρέασε τη σκέψη του Αϊνστάιν και την θεωρία της σχετικότητας. Με τον Καραθοδόρη, λοιπόν, θα απασχοληθούμε σήμερα το βράδυ με αυτόν τον μεγάλο Έλληνα μαθηματικό, αλλά και με έναν γείτονά μας εδώ πέρα που ήταν δίπλα στη Σερβία, τον Νίκολα Τέσλα. Είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος που έχουμε κάνει για αυτόν τον επίσης μέγιστο φυσικό επιστήμονα, ο οποίος έχει ανακαλύψει φοβερά πράγματα, μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη, αλλά που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε το έργο του. Καρθοδορή και Τέσλα, λοιπόν, σήμερα το βράδυ, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στις πύλες του ανεξήγητου. Ο Καρθοδορή, λοιπόν, ήταν μια εξαιρετική, μια σπουδαία προσωπικότητα. Έλαμψε όμως περισσότερο στο εξωτερικό και όχι τόσο στο εσωτερικό. Ακριβώς το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί εξαφανίστηκε αυτή η προσωπικότητα από εδώ πέρα έτσι ξαφνικά. Ενώ έξω εκεί πέρα στη Γερμανία διέπρεψε και πολλοί μαθηματικοί ήταν αυτοί οι οποίοι αναγνώρισαν την αξία του έως και σήμερα. Θα δούμε βεβαίως ότι έχει λειτουργήσει καταληκτικά στην θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Είναι όμως και ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος έρχεται για να οργανώσει το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης και έπειτα αυτό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και μέχρι και το 1981 λειτουργούσαν τα ελληνικά πανεπιστήμια με νόμο τον οποίο είχε φτιάξει ο ίδιος ο Καραθοδωρή. Σήμερα, βέβαια, θα παρουσιάσουμε στην εκπομπή και το δεύτερο μέρος του αφιερώματος που είχαμε ήδη ξεκινήσει πριν από δύο εβδομάδες αναφορικά με τον Νίκολα Τέσλα. Σίγουρα τις εφευρές του τις συναντούμε στην καθημερινότητά μας, αν μην διάλογο το εναλλασσόμενο ρεύμα. Ωστόσο, την εποχή που έζησε ο Τέσλα, δέχτηκε πάρα πολύ έντονο πόλεμο από επιχειρήσεις και συμφέροντα εκείνης της εποχής. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να σας δείξουμε κι εμείς με τη σειρά μας απόψε ποιες ήταν εκείνες οι εφευρέσεις ή οι πατέντες τις οποίες είχε κάνει, οι οποίες ενόχλησαν εντός αγωγικών και γι' αυτό το λόγο συγκεκριμένα δίωξαν αυτόν τον άνθρωπο με αποτέλεσμα κάποιες από τις πατέντες του να αναγνωστούν πολλά χρόνια μετά το θάνατό του, με χαρακτηριστική περίπτωση τον Έντισον και το ραδιόφωνο. Τον Κωνσταντίνο του Καραθοδωρή τον γνωρίσαμε πολύ πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν έγινε το πρώτο επιστημονικό συμπόσιο με θέμα το έργο του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή και οι σύγχρονες προεκτάσεις του. Ήταν μια πρωτοβουλία που έγινε τον Οκτώβριο του 2008 από τον Δήμο Περιστερίου. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, ένα διήμερο συνέδριο, όπου εκεί πέρα ακούστηκαν πολλοί για αυτόν τον μεγάλο Έλληνα, αυτόν τον μέγιστο Έλληνα. Ήταν η πρώτη μας, θα έλεγα, προσέγγιση τότε, πριν από δύο χρόνια, να γνωρίσουμε πιο πλατιά τον Καραθοδωρή. Σήμερα το βράδυ έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για τον μεγάλο αυτόν Έλληνα και θα κουβεντιάσουμε, ό,τι θα δείτε, με μια εκλεκτή συντροφιά που έχουμε σήμερα στο στούντιο. Είναι ο κ. Παντελής Γιώργος. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Ο μόνιμος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα μαθηματικά, των μαθηματικών, ο κ. Χρήστος Γούδης. Καλησπέρα, κύριε Γούδη. Καθηγητής διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κ. Ευάγγελος Πανδάγος. Καλησπέρα, κύριε Πανδάγος. Καλησπέρα. Μαθηματικός, συγγραφέας «Η ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή», ο κ. Παναγιώτης Παπασπύρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Διδακτορικός φοιτητής φυσικής, ο κ. Χρυσολέων Σιμεωνίδης. Καλησπέρα, κύριε Σιμεωνίδη. Διευθυντής του Μουσείου Θετικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο κύριος Τάκας Στέλιος. Καλησπέρα, κύριε Τάκα. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι φυσικός. 5707-900 οι γραμμές μας, 5707-955 τα fax και βεβαίως υπάρχει το site της εκπομπής, το www.piles.tv, που λειτουργεί όλο το 24ωρο
και μπορείτε εκεί πέρα να παρεμβαίνετε, να μας βάζετε ζητήματα και βεβαίως να κάνετε και τα τεστ που θα σας πούμε τι έχουμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Γιάννη Τέσλα, με τον Νίκολα Τέσλα. Ναι, γιατί ήθελα να πω να ξεκινήσει ο Γιάννη Μούτσο με τον Νίκολα Τέσλα, είπα Γιάννη Τέσλα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Νίκολα Τέσλα. Είχαμε ασχοληθεί μαζί του την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε κάνει το πρώτο μέρος του μεγάλου αφιερώματος με έρευνα που είχε γίνει και στην Αμερική κλπ. Πάμε σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτής της μεγάλης προσωπικότητας που επηρέασε τις φυσικές επιστήμες. Να δούμε λοιπόν τον Τέσλα, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Κάποιοι τον θεώρησαν ως τον μάγο των επιστημών, αλλά τον πολέμησαν μέχρι σε σχάτος. Ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες ήταν οι ανακαλύψεις του. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη από την περίοδο που ο Τέσλα ανακαλύπτει όλα αυτά τα περίφημα πράγματα μέχρι και σήμερα. Ραδιόφωνο και ραντάρ δικά του. Ο Τέσλα στα μέσα του περασμένου αιώνα έκανε πειράματα με τη μεταφορά ραδιοκυμάτων σε απόσταση περισσότερο από 40 χιλιόμετρα. Αυτά τα πειράματα μεταλλεύθηκε ο Μαρκόνι για την εγκατάσταση του ραδιοφώνου. Από τα πειράματα οποία έκανε στην παραλία της Νέας Υόρκης, εκεί έδειξε ότι ένα πλοίο ήταν τηλεκατευθυνόμενο και συγχρόνως έδωσε τις βάσεις τόσο για τον αυτοματισμό όσο και για τη ρομποτική. Συγχρόνως δε αυτές οι εφευρές του χρησιμοποιήθηκαν αργότερα και για την κατασκευή τηλεκατευθυνόμενων τορπιλών αλλά και για τηλεκατευθυνόμενα βλήματα. Στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν είδε να απειλείται και η χώρα του η Σερβία από τα γερμανικά στρατεύματα, είχε σκεφτεί την κατασκευή ενός υπερόπλου, θα έλεγα, όπου μπορούσε να μεταφέρει ενέργεια σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και με αυτόν τον τρόπο να αποτελέσει μία σπίδα η οποία θα κατέστρεφε κάθε εχθρικό όπλο, είτε αυτό ήταν σε αεροπλάνο, είτε σε πλοίο, είτε σε μηχανοκίνητο. Συγχρόνως δε ανακάλυψε και έθεσε τις βάσεις για το ραντάρ. Όλες αυτές ήταν οι ιδέες του Τέσλα, οι οποίες είχαν υπό μορφή επιδείξεων και πειραμάτων γνωστοποιηθεί, αλλά ουδέποτε αξιοποιήθηκαν όμως κάπως αργότερα. Όταν αναφερόμαστε στο εναλλασσόμενο ρεύμα και την ασύρματη μεταφορά ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι επηρέασε τον καιρό μέσα από την τεχνολογία κλιματικής αλλαγής ή την τεχνητή πρόκληση σεισμών με το HARP. Ο Τέσλα είχε μια εξαίσια ιδέα, την οποία όμως δεν υλοποίησε. Το ονόμασε Παγκόσμιο Σύστημα Ασύρματης Μεταφοράς Ενέργειας, το οποίο άρχισε να ερευνά στο Long Island το 1901. Η ιδέα του αφορούσε όχι μόνο τη μετάδοση σημάτων κάθε είδους, όπως η τηλεφωνία και ο τηλέγραφος, αλλά την κατασκευή συστήματος για την ασύρματη μεταφορά ενέργειας. Δυστυχώς όμως, ποτέ δεν το ολοκλήρωσε. Οι επιστήμονες σήμερα εξετάζουν το σύστημα αυτό και είναι αβέβαιοι ακόμα αν πράγματι μπορεί να κατασκευαστεί ένα σύστημα σύμφωνα με το όραμα του Τέσλα. Ωστόσο, ο ίδιος στα πειράματά του στο Colorado Springs το 1899, είπε πως άναψε μία λάμπα από απόσταση 100 μέτρων και αυτό αποτελούσε την απόδειξη ότι μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, εφήβρε την Παγκόσμια Ναυτική Υπηρεσία που επιτρέπει την πλοήγηση των πλοίων χωρίς πυξίδα ώστε να καθορίζουν την ακριβή τους τοποθεσία όπως το GPS. Ένα όμως μεγάλο του όνειρο δεν μπόρεσε τότε να κάνει πραγματικότητα ο Τέσλα, να μεταδώσει ασύρματα την ενέργεια. Τα πειράματα που έκανε σταμάτησαν λίγο πριν φτάσει στο θριαμβευτικό τέλος, λόγω διακοπής της χρηματοδότησής του από τον πάμπλουτο Αμερικάνο Morgan. Μέχρι την ημέρα που πέθανε ο Τέσλα, πίστευε ότι μπορούσε να ελοποιηθεί η ασύρματη μεταφορά ενέργειας και δεν επρόκειτο για όνειρο. Ήταν απλά ένα κατόρθωμα της επιστημονικής ηλεκτρονικής μηχανικής, αλλά εξαιρετικά ακριβό. Όπως ένας σύγχρονος προμηθέας έφτασε πολύ ψηλά και απέτυχε. Το 1904, το Αμερικανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών ανακάλεσε τις προηγούμενες αποφάσεις του και παραχώρησε πατέντα στον Μαρκόνι, τον μεγάλο του αντίπαλο για το ραδιόφωνο.
Ένα χρόνο αργότερα, οι θεμελιώδεις πατέντες εναλλασσόμενου ρεύματος του Τέσλα έλυσαν. Τώρα πλέον οι εφευρέσεις που τροφοδοτούσαν με ενέργεια τον κόσμο μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον οποιοδήποτε χωρίς καμία χρέωση. Το κοινό δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ο Τέσλα είχε κάνει εκείνες τις εφευρέσεις, πρόσφεραν δισεκατομμύρια στις εταιρείες, ενώ ο ίδιος ήταν πανφτωχός. Χωρίς χρηματοδοτήσεις για να συνεχίσει την έρευνά του, ο Τέσλα άρχισε να κρύβεται σε ένα απομονωμένο κόσμο. Δεν τον ενδιέφεραν πλέον καθόλου οι χρηματοδοτήσεις. Σπανίως εμφανιζόταν σε δημόσια πάρκα και τάιζε περιστέρια. Αυτή είναι η πραγματική μου φίλη. Υπήρχε μια συνωμοσία της σιωπής. Κάποιοι θέλανε να αποσιωπήσουν τον τεράστιο όγκο της συνεισφοράς του Νίκολα Τέσλα στον ανθρώπινο πολιτισμό. Και ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν αυτοί οι οποίοι, όταν ο Νίκολα Τέσλα, μετά το επιτυχημένο σχέδιό του για την εκμετάλλευση του αναλλασσόμενου ρεύματος, το οποίο το χρησιμοποιούμε όλοι γύρω μας, μπήκε στη δεύτερη φάση και θέλησε να κάνει πρακτικά και εμπορικά εφαρμόσιμη την ασύρματη μεταφορά ενέργειας. Δηλαδή τη μεταφορά ποσότητας ενέργειας χωρίς καλώδια. Και την ίδια εποχή που οι μεγαλοβιομήχανοι της Αμερικής και οι μεγαλοτραπεζίτες στήριζαν τον ηλεκτρισμό των δικτύων, το οποίο βασίζεται στον Νίκολα Τέσλα, αυτός βγήκε μπροστά και πρότεινε τρόπους μεταφοράς ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, ελεύθερα, χωρίς καλώδια, είτε με τη γη, είτε μέσω της ατμόσφαιρας. Και μόλις πήγε να κάνει αυτό το πράγμα, ο μεγαλοτραπεζίτης Μόργαν, ενώ στην αρχή του είχε χρηματοδοτήσει το σχέδιό του στο Long Island, τον πρώτο πύργο, μετά όταν έμαθε ότι η πραγματική πρόθεση του Νίκολα Τέσλα ήταν η ασύρματη μεταφορά ενέργειας και αυτό που λέμε ελεύθερη ενέργεια, δεν το έδωσε ποτέ καμία άλλη χρηματική ενίσχυση. Ο Νίκολα Τέσλα καταστράφηκε και έγινε ένας αποτυχημένος επιχειρηματίας. Ενώ οι ιδέες του συνέχισε να εργάζονται ως επιστήμονες εφευρέτες, ποτέ δεν το εμπιστευτήκανε τα παιδιά της Wall Street χρήματα για να υλοποιήσει πρακτικά κάποιες από τις εφευρέσεις. Και είχε φοβερές εφευρέσεις και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μάλιστα φορτίζονταν και από απόσταση. Για τον Νίκολα Τέσλα. Έτσι, υπήρξε όντως μια συνωμοσία κατά του Τέσλα και ήταν η συνωμοσία κατά της ελεύθερης ενέργειας. Επειδή ο Νίκολα Τέσλα οραματιζόταν έναν κόσμο ελεύθερο από δίκτυα, από μονοπόλια, πιο φιλικό προς το περιβάλλον, πιο ανθρώπινο, πιο δημοκρατικό. Πράγμα που δεν συμφέρει στα μεγάλα συμπλέγματα συμφερόντων, τα οποία συνεχίζουν να καταδυναστεύουν ανθρωπότητα. Έγινε πολλή κουβέντα για τον πόλεμο των άστρων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η συμβολή του Τέσλα στον πόλεμο των άστρων ποια ήταν? Ήταν καθοριστική, δεδομένου ότι ο ίδιος είχε σκεφτεί ότι σωματίδια όπως είναι τα ουδετερόνια, τα νετρόνια, μπορούν να μεταφερθούν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, μπορούν να πλήξουν τον εχθρό και συγχρόνως με τις βάσεις που έθεσε στην ηλεκτροτεχνική, ήταν εκείνες οι οποίες δημιούργησαν τους πυράβλους και τις ιδέες που αργότερα εκμεταλλεύτηκε ο Φον Μπράουν. Σήμερα εκτιμάται ότι τέτοια τεχνολογία, η οποία να υπερβαίνει, αν θέλετε, την επιστημονική γνώση που έχουμε, βρίσκεται σε εφαρμογή? Ναι, βρίσκεται σε εφαρμογή, αλλά κυρίως βρίσκεται σε εφαρμογή από τις μεγάλες δυνάμεις για στρατιωτικούς σκοπούς. Κάποια στιγμή θα τα δούμε και αυτά, που είτε θα αφορούν στη μεταβολή του κλίματος, είτε θα αφορούν στα καινούργια όπλα, τα οποία είτε θα μεταβάλουν το κλίμα, είτε θα δημιουργηθούν, όπως είχε αναφέρει και ο Νίκολας Τέσλα, με βάση την ηλεκτροτεχνική. Πέρα από τις επιστημονικές ανακαλύψεις που έκανε ο Τέσλα, ως προσωπικότητα διέθετε κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες εξωαισθητηριακές αντιλήψεις που τον βοήθησαν να κάνει όλες αυτές τις καινοτομίες? Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε κάποιες από αυτές που λέμε παραψυχολογικές ικανότητες. Δηλαδή, αναφέρεται από ιστορικούς της εποχής ότι εμπόδισε τον J.P. Morgan να μπει στο πρώτο ταξίδι του Τιτανικού και έτσι σώθηκε
και κάποιους φίλους του από το να ανέβουν σε ένα τρένο το οποίο εκτροχιάστηκε με πάρα πολλούς νεκρούς. Ο ίδιος δήλωνε ότι οι ανακαλύψεις αυτές μου έχουν δοθεί. Και αυτό μπορούμε να το πάμε και στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, από πού του έχουν δοθεί. Δηλαδή μέσω κάποιων δυνάμεων που του στέλνουν πληροφορίες ή μέσω κάτι που είδε. Πάντως το έχει δηλώσει. Ο Τέσλα σημαδεύτηκε από τον πρόωρο χαμό του αδερφού του. Λέγεται ότι είχε προαίσθημα και γι' αυτό, ότι είχε προαίσθημα για το χαμό της μητέρας του. Στο τέλος της ζωής του ανέπτυξε υπερβολικές φοβίες σε σημείο που να χαρακτηρίζεται κεντρικός, και ενώ ήταν από τους πιο περιζήτητους ανθρώπους της υψηλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης, σιγά σιγά απομονώθηκε σε σημείο που να πάσχει από έντονη μικροβιοφοβία, φόραγε συνεχώς κάποια άσπρα γάντια, ακόμα και οι περιγραφές με τα περιστέρια με τα οποία ερχόταν σε επαφή τον περιγράφουν με αυτά τα άσπρα γάντια, και μάλιστα κάποιος από το ξενοδοχείο όπου έζησε τα τελευταία του Τέσλα λέει ότι σε αυτό το άσπρο περιστέρι που τον επισκεπτόταν έβλεπε το θάνατό του. Και απόψε διεκδίκεται βεβαίως ένα μίνι λάπτοπ και ένα τηλεσκόπιο από το σπίτι, αφού στείλετε ένα γραπτό μήνυμα από το κινητό σας με τη λέξη πύλη, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54010 για όσο βεβαίως διαρκεί η εκπομπή. Νίκολα Τέσλα, λοιπόν, μια τεράστια προσωπικότητα, ένα πολύ μεγάλος και σημαντικός επιστήμονας. Πολλά από αυτά που υπάρχουν στη ζωή μας ακόμη και σήμερα οφείλονται στον Νίκολα Τέσλα, και παράλληλα μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Αμφιλεγόμενη για πολλά. Ίσως γιατί έζησε μια εποχή πολύ κρίσιμη. Άνοδο τότε της ναζιστικής Γερμανίας. Ο Τέσλα στην Αμερική, έχει φύγει από τη Σερβία. Ένας επιστήμονας ο οποίος προσέφερε πολλά στον κόσμο μας, αλλά έχει και πολλά ερωτήματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να κουβεντιάζουμε. Να βλέπουμε ένα-ένα. Κύριε Γούδη, παρακολουθήσαμε και στο βίντεο ότι οι ιδέες και οι πατέντες του Τέσλα ενόχλησαν ακόμη και τους ίδιους τους χρηματοδότες του. Γιατί τον πολέμησαν τόσο πολύ, γιατί δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει κάποια πράγματα? Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν ξέρω γιατί τον αναφέρεται ως αμφιλεγόμενη προσωπικότητα ο Τέσλα, και δεν ξέρω αν έχει κατανοηθεί η μεγάλη συνεισφορά του Τέσλα στην επιστήμη. Δηλαδή, αυτά τα οποία έκανε ήταν τόσα πολλά και τόσο μεγάλα. Από το εναλλασσόμενο ρεύμα και την εμπορική εφαρμογή του, τα δίκτυα όλα αυτά τα οποία έχουμε του ηλεκτρισμού, έκανε το μεγάλο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στους καταράκτες του Νιαγάρα και τροφοδότησε με ηλεκτρικό ρεύμα τη Νέα Υόρκη. Μετήχε και νίκησε στον λεγόμενο πόλεμο των ρευμάτων, όπου συγκρούστηκε με τον Έντισον που είχε το συνεχές ρεύμα, το οποίο όμως δεν είχε αυτές τις ιδιότητες να μπορέσει να το μεταφέρει μακριά και να ηλεκτροδοτήσει. Ήταν μόνο τοπική περίπτωση. Και ο Έντισον, για να φοβήσει τον κόσμο σε αυτό, έπαιρνε ζώα τα οποία τους έβαζε εναλλασσόμενο, πάθαναν ηλεκτροπληξία και τους έλεγε: αυτά θα πάθετε με το ρεύμα του Τέσλα. Δηλαδή είχε τέτοιου είδους πόλεμο. Και ο δεύτερος, βέβαια, ο πόλεμος που εκεί νίκησε μετά τον θάνατο του, ήταν ο πόλεμος των ευρεσιτεχνιών, της πατέντας. Εκεί υπήρχε μια περίπου δεκάδα ανθρώπων, όπως ήταν ο Μαρκόνι, ο Τέσλα, ο Έντισον, όλοι αυτοί που ισχολούνται τότε με την αναδυόμενη δύναμη και αντίληψη του ηλεκτρισμού και των εφαρμογών τους. Και αυτά, επειδή είχαν άμεσες εφαρμογές, τα αμερικανικά δικαστήρια παίζαν έτσι με τις πατέντες, με τις ευρεσιτεχνίες, ώστε να τον δίνουν σε εκείνον, διότι αν τον δίνανε στον άλλον, ο αμερικανικός στρατός θα έπρεπε να πληρώσει. Mm-hmm. Οπότε η έννοια της πατέντας, δηλαδή τότε το ποιος ήταν ο εφευρέτης του ραδιοφώνου ή το αυτό, παιζόταν ένα παιχνίδι δικαστικής υφής, ώστε να μην χρεωθεί το αμερικανικό δημόσιο με τις άμεσες εφαρμογές τις οποίες είχαν. Βέβαια, φέρνει και συγχαρητήρια για την εκπομπή και των δύο έτσι μεγάλων προσωπικότητων, διότι έχουν μηνύματα για την εποχή μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο αναδεικνύεται είναι η σχέση της επιστήμης με το οικονομικό, αν θέλετε, κατεστημένο. Το πώς ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί, δεν γίνεται. Δηλαδή,
πάρα πολλές ιδέες, ζητούσε χρηματοδότηση. Του χρηματοδότησε στην αρχή ο Westinghouse, ο οποίος είχε τα τρένα. Κάποια στιγμή του σταμάτησε και εκείνος, μάλλον τον αγόρασε ο JP Morgan, η γνωστή Morgan που ακούμε τώρα, Goldman Sachs και τα λοιπά. Είναι όλοι αυτό το του έδωσε καταρχάς χρήματα για το δεύτερο. Και τα Westinghouse είναι τα εταιρεία που κάνει τα ψυγεία, τα γνωστά κλπ. Ναι, εκεί πέφτουμε στα ίδια πράγματα, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρα. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αντιλαμβανόμενο τις ιδιότητες της ηλεκτρικής ατμόσφαιρας της γης, ώστε να προσπαθήσει να παράσχει ελεύθερη ενέργεια σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε, κάτι το οποίο ίσως δεν είναι πολύ γνωστό. Ένα λεπτό, ότι... να καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Αυτό που λέτε είναι ότι ο Τέσλα... Ήθελε πρακτικά να βουτάτε στο έδαφος, να έχετε ένα ραβδάκι και να παίρνετε ηλεκτρικό. Και να μην πληρώνουμε. Να μην πληρώνουμε καμία ΔΕΗ. Να μην πληρώνουμε και μόλις τίποτα. Βέβαια το αντελήφθη ο Μόργαν, του είπε ποιος, πώς θα χρεώνονται, είπε, λέει, μα θα είναι δωρεάν. Ναι. Όχι, δεν κάνει δεν θέλω, αυτό. Γιατί πρέπει να βγάλουμε λεφτά. Βέβαια, ναι. Η αντίληψη αυτή του δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε, έχει κάποια σχέση με τον Τέσλα. Ο Τέσλα ήταν γιος ορθόδοξου ιερέα του Μίλου την Τέσλα, η μητέρα του ήταν κόρη παπά, και ο ίδιος εμφορείτο από χριστιανικές αντιλήψεις. Ναι. Ήτανε, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε κάνει μια βιογραφία. Ναι. Έτσι, πάμε στον κύριο Τάκα. Να ακούσουμε και τους επόμενους. Κύριε Τάκα, και συνεχίζουμε. Εκτός από το σοβαρό επιστημονικό έργο που κατάφερε ο Τέσλα, πολλές φορές κατηγορήθηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν οι ανακαλύψεις του για αρνητικούς σκοπούς, για οπλικά συστήματα, για να φέρουν τέλος πάντων την καταστροφή. Τι ακριβώς ισχύει όσον αφορά τουλάχιστον αυτή την κατηγορία? Πολλά ελέγχθησαν σχετικά, αλλά ο ίδιος τα αρνήθηκε. Πάνω χάρη, του είχαν αποδώσει ότι κάποια εφεύρεσή του, οι ακτίνες θανάτου, όπως το ονόμασαν, είχαν καταστρεπτικούς σκοπούς. Συγγνώμη, κύριε Τάκα, και εδώ πέρα θα δώσω μια απάντηση στον κύριο Γούδη τώρα, που με ρώτησε πριν από λίγο γιατί το λέτε αφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ναι. Για αυτούς τους λόγους. Όχι εγώ. Όχι, διότι πολλοί λένε ότι ήταν ο άρχοντας του ελεύθερου, ο άνθρωπος που ανακάλυψε οπλικά συστήματα φοβερά. Όχι, ήταν ένας. Βοήθησε τους Ναζί και όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, κυκλοφορεί αυτή η παροφηλολογία. Τι να προλάβει. Γι' αυτό είπα αφιλεγόμενη προσωπικότητα. Όχι ότι δεν τον αποδέχομαι σαν αυθεντία. Αυτό μάλιστα επειδή αναφέρεται τη λεγόμενη ακτίνα θανάτου, επειδή έπαιζε τότε από τα πειράματά του με τη λεγόμενη κατευθυνόμενη ενέργεια δέσμε. Δηλαδή δέσμε που έχουν έτσι. Σωματιδιακές, ναι, ή πλάσμα, ναι, 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 ή οτιδήποτε. Υπάρχει και μια παραφιλολογία για ένα συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο έχουμε καλύψει πολλές φορές στην εκπομπή σας, ότι το 1908 και λειτουργούσε ακόμη με το πείραμά του, μέχρι το 1917 λειτουργούσε στο Long Island αυτό το οποίο προσπαθούσε τις ελεύθερες ενέργειες. Και λέγεται ότι ήρθε σε συνεννόηση με τον Πύρη, αυτόν ο οποίος πήγε στον Βόρειο Πόλο. Μην μας το αποκαλύψετε αυτό. Γιατί? Γιατί θα ακολουθήσει κάτι σχετικό με αυτό. Α, προτρέχω. Εντάξει, θα το περιμένω τότε. Λοιπόν, όπως είδατε, αυτό αποτέλεσε μια άδικη, θα έλεγα, κατηγορία, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η εξέταση και ποιο αυτό, θυμίστε το συγκεκριμένο, μας... ακτίνες θανάτου, πάνω σχάρι. Ακτίνες θανάτου, τη βρήκε. Γιατί δεν θανάτου. Είχε τέτοιους στόχους. Αντίθετα, ήταν ένας πολύ αγαθός άνθρωπος, ο οποίος σαν κύριο στόχο του είχε να βοηθήσει την ανθρωπότητα, γενικότερα. Ναι. Δεν είχε σκοπούς πλουτισμού. Και αυτό ήταν, είχε σαν αποτέλεσμα τελικά να πεθάνει φτωχός. Και εκείνο το χρηματικό όφελος που είχε ήταν μια σύνταξη που του εξασφάλισε η πατρίδα του, αν δεν με απατάει η μνήμη, κάπου γύρω στους 8.000 δολάρια το χρόνο, και το οποίο ήταν το μόνο του χρηματικό εισόδημα. Γιατί όλες τις άλλες χρηματοδοτήσεις τις αρνήθηκε. Μάλιστα. Δεν είχε σκοπό πλουτισμού. Είχε σκοπό να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Ακριβώς. Και παραξηγήθηκε γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Χαρακτηρίζεται βασικά σαν φιλιρινιστής ο Τέσλα. Ακριβώς. Έτσι. Αλλά βεβαίως τον βλέπουμε και τον. Τον κατατάσσουν και σε τον μια άλλη κατηγορία. Και σε μια κατηγορία ότι έχει βρει φοβερά υπερόπλα κλπ. Ναι. Κάποια στιγμή. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Κάποια στιγμή θα ακούσετε να μιλάνε και για. Όχι πέρα από την ακτίνα θανάτου, για κάποια όπλα διάφορα. Για τον πόλεμο των άστρων. Αυτή είναι η ίδια η λεγόμενη ακτίνα θανάτου. Ο ίδιος την έλεγε ακτίνα ειρήνης. Ναι, αυτή είναι η ίδια, αλλά αυτός είναι ο εφευρέτης και του VTOL, αυτού του σκαθέτου απογειώσεως αεροπλάνου και της κατέτου προσγειώσεως, το οποίο πρακτικά έγινε με τα Χάρια στην Αγγλία τη δεκαετία του 70. Ναι, τα Χάρια. Τα αεροπλάνα που βλέπουμε να φεύγουν. Σηκώνονται έτσι, φεύγουν και μετά ξανακάθονται. Πάμε λοιπόν να βοηθήσουμε ακόμη
περισσότερο τον Νίκολα Τέσλα μέσα από το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, γιατί σιγά σιγά θέλω να μπούμε στον δικό μας μεγάλο Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Καρθοδωρή. Τέσλα λοιπόν, νούμερο 2. Ήταν άρχοντας του Ολέθρου. Ο Τέσλα για πολλούς είναι ο εφευρέτης τρομερών όπλων που σκορπάνε την καταστροφή. Ο ίδιος κάθε άλλο παρά φιλοπόλεμος ήταν. Όμως φωνικά όπλα όπως η ακτίνα του θανάτου, το κύκλωτρον, το δικό μας Άρτεμις και κυρίως μια σκοτεινή έκρηξη στη Σιβηρία που αποδίδεται σε πείραμα οπλικού συστήματος του Τέσλα του έδωσαν το χαρακτηρισμό του άρχοντα του Ολέθρου. Πάμε λιγάκι στο θέμα που αφορά την υπόθεση της έκρηξης στην Τονγκούσκα της Σιβηρίας το 1908. Λοιπόν, υπάρχει συσχετισμός Τέσλα με την περίφημη αυτή έκρηξη στην Σιβηρία? Αυτό το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω είναι οι Ρώσοι το θεωρούν σχεδόν δεδομένο. Σε ένα ντοκιμαντέρ που είδα πρόσφατα, Ρώσοι επιστήμονες υποστηρίζουν, όπως και ο ίδιος ο Τέσλα με θλίψη θεωρούσε τον εαυτό του υπεύθυνο, όταν έκανε τα πειράματα με το πύργο του Wardenclyffe, δημιούργησε έναν μεγεθυντικό φακό κάτωπτρο που έκανε σαν ένα κομμάτι της ιονόσφαιρας από έναν παράλληλο και επάνω να μεταφέρει οι ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές εκκενώσεις που εξέπεμψε από τη Νέα Υόρκη, και μελετώντας είδαν ότι είναι στον ίδιο παράλληλο το σημείο που έγινε το φαινόμενο της Τουγκούσκα. Αποδεδειγμένα για πολύ καιρό ο Τέσλα ζήταγε από την Εθνική Βιβλιοθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών χάρτες της περιοχής της Σιβηρίας για να μπορέσει να κάνει πιθανόν το πείραμά του. Επίσης, σε βιβλία διακεκριμένων επιστημόνων που διάβασα δεν έχει δοθεί η εξήγηση για το φαινόμενο της Τουγκούσκα. Μιλάμε για χιλιόμετρα από κατεστραμμένα δέντρα τα οποία δεν έχουν στοιχεία μετεωρίτη. Πολλοί επιστήμονες και κυρίως Ρώσοι υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο έπρεπε να είναι. Δηλαδή κάποιο φάλτσο στις προσπάθειες που έκανε ο Τέσλα. Λένε ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στην Αλάσκα να χαιρετήσει κάποιους πρωτοπόρους που πήγαιναν εκεί και του ξέφυγε και έπεσε στην Τουγκούσκα, που ευτυχώς ήταν εντελώς αεροκατοικημένη. Η επίσημη άποψη για την έκρηξη του Τουγκούσκα είναι ότι πρόκειται για ένα μετεωρίτη ο οποίος εξαράγει ψηλά στην ατμόσφαιρα και δεν άφησε κρατήρα. Από εκεί πέρα υπάρχουν μια σειρά από θεωρίες εξωτικές, μια εκ των οποίων εμπλέκουν και τον Νίκολα Τέσλα. Το 1908, τον Ιούνιο, έγινε η έκρηξη του Τουγκούσκα. Λίγο πριν, ο Πύρη, ο Αμερικανός εξερευνητής, έκανε αποστολή στην Ανταρκτική και προσέλκυσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής του. Ο Νίκολα Τέσλα του είχε πει ότι όταν θα πας προς την Ανταρκτική θα σου στείλω ένα σήμα. Μέσω του πρώτου πύργου που είχε κάνει στο Long Island, που ήθελε να κάνει ένα παγκόσμιο σύστημα μεταφοράς ενέργειας. Και κάποιοι λένε ότι ενεργοποίησε τον σταθμό του στο Long Island και με την δέσμη ενέργειας που εκτοξεύθηκε, εξωστρακίστηκε και αντί να πάει στην Αρκτική, πήγε στην κεντρική Σιβηρία, στον ποταμό του Γκούς και προκάλεσε την έκρηξη του Γκούσκα. Και αυτή είναι η άποψη, η θεωρία που συνδέει η συνωμοσιολογική προσέγγιση τον Νίκολα Τέσλα με την έκρηξη του Γκούσκα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο, πρέπει να πούμε. Η περίφημη έκρηξη στην Τονγκούσκα στη Σιβηρία το 1908 αποδίδεται εν μέρη ή ολοκληρωτικά στην τεχνολογία Τέσλα. Δεν θα μπορούσε να αποκλείσει κανείς ότι κάποιοι θα μπορούσαν να είχαν σχεδιάσει και να είχαν φτιάξει, κατασκευάσει ένα μηχάνημα, ένα εξοπλιστικό μηχάνημα, το οποίο θα μπορούσε να συμπυκνώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας την οποία θα διαβίβαζε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτό πλησιάζει περισσότερο μια φανταστική, ας πούμε, προσέγγιση, ενώ η δικιά μου προσέγγιση για αυτό το θέμα είναι ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο ουράνιο, το οποίο καθώς διέσχιζε την ατμόσφαιρα, τη γήινη ατμόσφαιρα, κάτω από συγκεκριμένες στατιστικά τυχαίες καταστάσεις, βρέθηκε σε μία κατάσταση θερμοκρασίας, ταχύτητας, πίεσης και μαγνητικού πεδίου αυτό της γης και χωρίς καμία εξωγενή επέμβαση,
αυτοεξεράγει σε ένα συγκεκριμένο ύψος, το οποίο θα μπορούσε κανείς να το προσδιορίσει αν είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από το αποτέλεσμα της έκρηξης, από τον κύκλο δηλαδή, από τα αποτελέσματα που προήλθαν, τα οποία είναι γνωστά δηλαδή σε κάποιο βαθμό. Και αυτή η έκρηξη, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η στιγμιαία εξαφάνιση των συνεκτικών δυνάμεων της ύλης που την απελευθέρωσαν, θα μπορούσε να ερμηνεύσει όλα τα ερωτήματα ή σχεδόν όλα τα κρίσιμα ερωτήματα, δηλαδή γιατί δεν βρέθηκε συμπυκνωμένη ύλη, γιατί προκάλεσε φωτιά, γιατί υπήρξε κρουστικό κύμα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις κλπ. Άρα λέτε τι, ότι ένα ουράνιο σώμα το οποίο έπεσε από τον ουρανό βρέθηκε στις κατάλληλες ακραίες συνθήκες μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης, εξεράγει πάνω από την περιοχή και προκάλεσε το αστικό κύμα. Δεν το προκάλεσε πέφτοντας. Στη Γη επάνω πρακτικά δεν έπεσε τίποτα από πλευράς ύλης. Έπεσε μία σκόνη, ας πούμε. Αλλά από πλευράς ύλης σύμπαγους δεν έπεσε τίποτα. Γιατί η έκρηξη προκλήθηκε σε ένα συγκεκριμένο ύψος, το οποίο ήταν αρκετό για να προκαλέσει τις ζημιές στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά δεν έμεινε τίποτα για να πέσει επάνω στο έδαφος. Γι' αυτό και δεν ανοιχνεύεται στο έδαφος, δεν ανοιχνεύεται αντικείμενο, όπως σε άλλες περιπτώσεις που έχουν πέσει μετεωρίτες. Νομίζω ότι είχε αναφερθεί αυτό, ότι έγινε κάτι στη Ρωσία πριν κάμποσα χρόνια. Ήταν πείραμα συγκεκριμένο, το οποίο είχε πάρα πολλούς νεκρούς. Αναφέρεστε στην έκρηξη στην Σιβηρία. Ναι, ακριβώς. Στον Κούσκα. Ακριβώς αυτό. Εκεί πέρα βεβαίως έγινε κουβέντα για μια ενδεχόμενη πτώση μετεωρίτη, η οποία μπορεί να προκάλεσε αυτή την καταστροφή, αν και κρατήρας πρακτικά δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία για μετεωρίτη. Πώς δηλαδή αυτή η τεχνολογία Τέσλα θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τη Σιβηρία, ενώ ο ίδιος ο Τέσλα ήταν στην Αμερική εκείνη την περίοδο? Δεν θεωρώ ότι είναι κεκτημένο του Τέσλα αυτή η θεωρία. Σας είπα και θα ανέφερα πριν ότι είναι θεωρία η οποία έχει να κάνει με αρχαιότατους χρόνους, με γνώση προφανώς από τα λευσίνια μυστήρια. Προϋπήρχε δηλαδή, λέτε? Σαφέστατα προϋπήρχε. Ο Τέσλα ήταν κάποιος στον οποίο δόθηκε. Γιατί να μην δόθηκε και σε κάποιον άλλον, και δόθηκε μόνο στον Τέσλα? Μπορώ να το αποκλείσουμε αυτό. Λάπτοπ και τηλεσκόπιο με ένα απλό μήνυμα από το κινητό σας, γράφοντας τη λέξη πύλη, κενό, το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Πάμε τώρα αμέσως σε ένα ρυθμιστικό διάλειμμα πολύ λίγων λεπτών και μετά συνεχίζουμε κουβεντιάζοντας τους καλεσμένους μας. Πάμε λοιπόν να δούμε και ένα θέμα το οποίο αφορά ακριβώς την έκρηξη στην Τουνγκούσκα. Αυτή την μυστηριώδη λοιπόν έκρηξη, η οποία ακόμη και σήμερα παραμένει ένα μυστήριο. Από τι προκλήθηκε, τι ακριβώς προκάλεσε και βεβαίως αν είχε νεκρούς ή όχι. Περίπου 900 αυτόπτες μάρτυρες που ζούσαν σε κοντινά σημεία από το σημείο της σύγκρουσης έδωσαν αντίστοιχες περιγραφές σχεδόν αμέσως μετά την πρόσκληση. Συλλέγοντας κάποιος τις ιστορίες τους, είναι δύσκολο να δώσει μια λογική επιστημονική εξήγηση, και αυτό γιατί περιέγραφαν ένα αντικείμενο στον ουρανό που έκανε μανούβρες. Είναι αδύνατο ένας μετεωρίτης ή κομήτης να περάσει από την ατμόσφαιρα της Γης, να νιώσει έλξη από τη βαρύτητα και έπειτα να αλλάξει κατεύθυνση. Ό,τι και να ήταν το φαινόμενο που συνέβη, δεν συμπεριφερόταν σαν οποιοδήποτε άλλο φυσικό αντικείμενο. I put my hands over my eyes and I could see the bones in my hands. Με τα σημερινά δεδομένα, η έκρηξη ήταν ίση με 40 μεγατόνους περίπου, το μέγεθος της μεγαλύτερης πυρηνικής βόμβας που θα μπορούσε να κατασκευαστεί. Η έκρηξη ήταν τόσο μαζική, με ενέργεια ίση με 2.000 φορές την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χειροσίμα στις 6 Αυγούστου του 1945. Θα μπορούσε το παράξενο περιστατικό αυτό να οφείλεται σε ένα σπάνιο τεκτονομετεωρολογικό φαινόμενο? Νομίζω ότι μία από τις πιο πιθανές εξηγήσεις του φαινομένου του Τουνγκούσκα, αν εξαιρέσουμε φυσικά την επικρατούσα που μιλάει για έκρηξη μετεωρίτη, είναι ότι οφείλεται σε ένα περίεργο
τεκτονομαγνητικό φαινόμενο. Με την έννοια, η περιοχή της Σιβηρίας γύρω από τον ποταμό του Γκους ήταν πριν από πολλά πολλά εκατομμύρια χρόνια μια περιοχή με πολύ μεγάλη τεκτονική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, σε εκείνη την περιοχή έχουν λάβει χώρα εκρήξεις υπερηφαιστείων που είχαν αλλάξει την μορφολογία της Γης πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Θέλω να πω ότι ήταν μια ενεργά σεισμική περιοχή. Γι' αυτό και άλλωστε και η Σιβηρία έχει τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου, πετρελαίου και μεταλλευμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι ίσως η έκρηξη των Γκούσκαν οφείλεται σε ένα σπάνιο αλλά υπαρκτό γεωτεκτονικό φαινόμενο, ένα είδος εκφόρτισης πιεζοελεκτρονικής που οφείλεται από την τεράστια πίεση που δέχονται οι πλάκες της Γης σε εκείνο το σημείο, μια εκφόρτιση ενεργειακή στην ατμόσφαιρα, η οποία ήταν ακαριαία και οδήγησε σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Ένα άλλο περιστατικό που δεν μπορούσε να εξηγηθεί εκείνη την εποχή με κανένα φυσικό τρόπο ήταν όταν το αστεροσκοπείο που βρίσκεται σε απόσταση 900 χιλιομέτρων από την Τουγκούσκα της Σιβηρίας κατέγραψε πολύ ασυνήθιστες διακυμάνσεις στο γεωμαγνητικό πεδίο της Γης τη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά και αρκετές μαγνητικές καταιγίδες που συνέβησαν αμέσως μετά την έκρηξη. Ήταν αδύνατο να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις τόσο για την έκρηξη, όσο και για τις μαγνητικές ανομαλίες που την ακολούθησαν, μέχρι και τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, συγκρίνανε τις αεροφωτογραφίες που τράβηξαν από τις συγκεκριμένες περιοχές με εκείνη της Τουγκούσκα. Προς έκπληξη όλων, ήταν παρόμοιες. Με την αισθητή διαφορά όμως ότι η καταγεγραμμένη καταστροφή στην Τουγκούσκα ήταν σαφώς μεγαλύτερη. Ακόμη, οι άνθρωποι που έμεναν κοντά στις περιοχές αυτές όπου έπεσαν οι ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία παρουσίαζαν παρόμοια συμπτώματα με τους κατοίκους της Τουγκούσκα. Πολλοί ειδικοί πίστεψαν πως οι κάτοικοι των περιοχών κοντά στην Τουγκούσκα που πέθαναν από την άγνωστη ασθένεια τελικά είχαν πεθάνει λόγω της δηλητηριώδους ραδιενέργειας. When Stalin found out about the similarities between Tunguska and Hiroshima, he went absolutely nuts. He thought it could have been some UFO testing a new weapon that he could make use of, or something that could be used against the Americans. Stalin just wanted to know what the hell went on out there, and for someone to sort all of that out. Ο ίδιος ο Στάλιν τον Ιούλιο του 1947 έδωσε εντολές στον επικεφαλής του Υπουργείου Ασφάλειας που αργότερα μπήκε στην ΚΑΚΕΜΠΕ για να κάνει έρευνα στην Τουγκούσκα μαζί με τον πιο γνωστό κατασκευαστή βομβών παγκοσμίως, τον Κόρλαβ, που αργότερα έγινε ο επικεφαλής του διαστημικού προγράμματος της Ρωσίας. Μόλις οι Ρώσοι απέκτησαν την τεχνολογία για έρευνα στα πυρηνικά όπλα, δεξήγαν πειράματα στην ατμόσφαιρα. Βρήκαν ότι αυτές οι εκρήξεις στην ατμόσφαιρα επηρέαζαν το γεωμαγνητικό πεδίο της Γης, προκαλώντας γεωμαγνητικές καταιγίδες που ήταν παρόμοιες με τις αναφορές που είχαν γίνει για την έκρηξη στην Τουγκούσκα το 1908. Λίγα χρόνια μετά, αποκαλύφθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία για την πυρηνική έκρηξη και τα επίπεδα της ραδιενέργειας. Ρώσοι επιστήμονες και ειδικοί βρήκαν ότι όλα τα δέντρα στην Τουγκούσκα αρκετά χρόνια μετά την έκρηξη είχαν υποστεί μια ασυνήθιστη ανάπτυξη που ήταν αποτέλεσμα των γενετικών μεταλλαγών στην υπερέκθεση σε ραδιενέργεια. Ο ίδιος ο Κόρλαβ χρηματοδότησε και οργάνωσε μια εξερεύνηση για την έκρηξη της Τουγκούσκα. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50, αρκετές εξερευνήσεις που έγιναν στην Τουγκούσκα επιβεβαίωναν ότι υπήρχαν ίχνη ραδιενέργειας σε ολόκληρη την περιοχή. Βασισμένη στην έλλειψη στοιχείων που θα μπορούσαν να εξηγήσουν με φυσικό τρόπο το γεγονός, ο Κόρλαβ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη είχε προκληθεί από τη συντριβή ενός εξωγήινου σκάφους. Στις 4 Οκτώβρη του 1959, 51 χρόνια μετά την έκρηξη του Τουγκούσκα, το γεγονός έγινε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα New York Times. Εκεί υπήρχαν οι αναφορές Ρώσων επιστημόνων για ίχνη ραδιενέργεια στην περιοχή, καθώς και τα στοιχεία που δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να αποδώσουν την έκρηξη σε φυσικά αίτια.
Το τελικό του συμπέρασμα ήταν πως το γεγονός ήταν μια πυρηνική έκρηξη που είχε προκληθεί από ένα αντικείμενο εξωγήινης προέλευσης. Once radiation traces were found out there, my superiors instructed a team of us to lock down the whole place and to take possession of all objects that were ever collected from the site. We told all of the people there who saw the object years ago to say that it was only a big meteor. Otherwise, they would get a free ticket to a Siberian prison camp. We thought for sure that we would find some alien body parts or spacecraft chunks or nuclear bomb parts. And the last thing we wanted to do was to share any findings with the Americans. Soon afterward, many of the scientists involved. Σχεδόν αμέσως μετά, πολλοί από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα έχασαν τις εργασίες τους και κλήθηκαν από την KGB να συμμετάσχουν σε μια νέα μακροχρόνια έρευνα στη Σιβηρία. Επιπλέον, η σοβιετική εφημερίδα που εκδιδόταν από την κυβέρνηση άλλαξε τη βασική της θέση, υποστηρίζοντας πως η έκρηξη τελικά δεν οφειλόταν σε άγνωση ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο και απλώς ήταν ένας κομήτης ή ένας αστεροειδής. We did collect some papers and samples of odd-shaped metal and rock pieces, but I never did find out whatever happened to any of that, or whether or not anyone else found out about what the story was. All I was told to do was to have people not say that it was a UFO. We had all of the materials sent to a secret military base just south of Vanovara in Siberia, but I don't know what happened to it since then. Τηλεσκόπιο και λάπτοπ από εσάς, μάλλον για εσάς από το σπίτι, με ένα γραπτό μήνυμα από το κινητό σας με τη λέξη πύλη, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Σίγουρα το περιστατικό που έγινε στην Τουγκούσκα το 1908, μια τεράστια καταστροφή, προκάλεσε πολλές θεωρίες ως προς το τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε ακούσει ακόμη για πτώση μετεωρίτη, εξωγήινο σκάφος ήταν πριν λίγο και συντριβή. Κατά πόσο θα μπορούσε όλο αυτό που συνέβη να οφείλεται σε έργο του Τέσλα, να ήταν η πατέντα της ακτίνας θανάτου, κύριε Παπασπύρου? Κανείς δεν μπορεί να ξέρει με απόλυτη ακρίβεια, εφόσον, αν και θυμάμαι καλά, το FBI πρέπει να πήρε όλα όσα στοιχεία είχε στην διάθεσή του Τέσλα στο εργαστήριό του. Και να σκεφτούμε ότι και οι υπόλοιπες εφευρέσεις που είχε κάνει, εφευρέσεις που μας φαίνονται στην εποχή μας, ότι είναι αστείες, ας πούμε γεννήτριες, ή ασύρματη μετάδοση ενέργειας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο πολύ σημαντικά και για τις βιομηχανικές κοινωνίες και για να περάσουν σε ολοένα και ταχύτερα στις τεχνολογικές ανακαλύψεις, που ακόμα και τα πλέον μικρά, ακόμα και πλέον μικρές του εφευρέσεις αρκούν για να τον κάνουν πολύ μεγάλο. Κύριε Παπασπύρου, μου λέγατε όμως στο διάλειμμα προηγουμένως ότι μία ακόμη ενδεχόμενη αιτία του φαινομένου στον Κούσκα μπορεί να ήταν τι? Μπορεί να ήταν, λένε τώρα, πιθανολογείται ότι θα είναι κάποιο φαινόμενο εξαήλωσης. Ουσιαστικά εκεί που συναντιέται ύλη και αντίύλη. Η αντίύλη είναι ύλη και αυτή, αλλά με απλώς λίγο με όλα τα πρόσημα λάθος. Μάλιστα. Σαν να λέμε, δηλαδή υπάρχει το ηλεκτρόνιο, υπάρχει και το ποζιτρόνιο. Αυτό το οποίο ερευνάτε βεβαίως στο CERN. Βεβαίως, ναι. Έχουν δηλαδή ένα πλήν μπροστά, ίδια μάζα και ένα πλήν μπροστά με φορτίο. Ωραία. Και αριθμούς. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο μόνο, ναι, σε αυτό, αλλά να το κλείσουμε λίγο το θέμα, γιατί νομίζω ότι πήραμε άλλο δρόμο. Δηλαδή, ναι, Τουγκούσκα ναι, 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 είναι άλλο θέμα. Το βλέπω και εγώ, αυτό θέλω να παρέμβω. Ναι, ο Τέσλα ήταν γνωστός ως κατασκευαστής κεραυνών και δαμαστής κεραυνών. Δηλαδή αυτό έκανε, αυτές τις ηλεκτρικές εγκαινώσεις. Και η παραφιλολογία η οποία υπάρχει γύρω από το φαινόμενο της Τουγκούσκα έχει σχέση με τις προσπάθειες του γι' αυτό της κατευθυνόμενης δέσμης στο πλάσμα ύλης, το οποίο υποτίθεται ότι είχε έρθει σε συνεννόηση με τον Πύρη αυτόν, ο οποίος τελικά πάτησε πρώτος στον Βόρειο Πόλο και ευρέθη ο Πύρη την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου στο νησί Έλσμερ, και είναι το πείραμά του η Νέα Υόρκη, δηλαδή το Long Island, το νησί Έλσμερ και η Τουγκούσκα είναι στον ίδιο μεσημβρινό.
Και η συμφωνία ήταν ότι θα χτυπούσε να δημιουργήσει ένα φαινόμενο τέτοιας μορφής στο Βόρειο Πόλο επάνω και αστόχησε. Βέβαια, οι ημερομηνίες δεν συμφωνούν, διότι η Τουγκούσκα έγινε στις 30 Ιουνίου και ο Πύρη ήταν λίγο πιο μπροστά. Αλλά εκεί υπάρχει η παραφιλολογία. Αυτοί λένε ότι δεν ήταν πολύ σαφής η ημερομηνία, διότι ήταν έτσι και αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, ισχολεί το και με τους σφαιρικούς κεραυνούς, οι οποίοι έχουν αυτήν την ιδιότητα που ανέφεραν κάποιες μαρτυρίες να μανουβράρουν. Χωρίς να είναι ένα. Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε το εξής. Επειδή έχουμε και άλλα πολλά, δύο-τρία κομμάτια ακόμη για το θέμα του Τέσλα, να βάλουμε μια ανωτελεία στο θέμα Τέσλα και να περάσουμε στον δικό μας, τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή. Για να κουβεντιάσουμε και με τους καλεσμένους μας, για να μην παρακολουθούν απλά σαν θεατές. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε από κοντά τον μέγιστο αυτό Έλληνα που λέγεται Κωνσταντίνος Καραθοδωρή. Και ένα μουσείο για αυτόν υπάρχει. Στην Κομωτινή, το οποίο είναι επισκέψιμο βεβαίως και από τον κόσμο, από μαθητές. Περίπου 5.000 μαθητές τον χρόνο επισκέπτονται το μουσείο αυτό. Κυρίες και κύριοι, βλέπω και στο site τώρα, διαβάζω τα μηνύματά σας. Και πραγματικά λέτε, πολύ καλά κάνετε σε αυτή την εκπομπή και παρουσιάζετε αυτόν τον μεγάλο Έλληνα, γιατί το χρειάζεται ο κόσμος. Σε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή που ζούμε, όπου όλα γύρω μας είναι γκρίζα, είναι σκουριασμένα, ακούμε για διάφορους περίεργους, να νιώθουμε και να ξέρουμε ότι υπάρχουν και μεγάλοι Έλληνες που έχουν πραγματικά λάμψει σε όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν κοντά στον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή. Κωνσταντίνος Καραθοδωρή, η γέννηση ενός νέου Ευκλήδη. Ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας, που τον διέκρινε η οξύτητα πνεύματος, η ελληνική συνείδηση, η μόρφωση αλλά και η ταπεινότητα. Από μικρός είχε επιδείξει σημαντικά στοιχεία ενός ατόμου που θα διακρινόταν γρήγορα στα γράμματα και τις επιστήμες. Όσο για τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή, όντως από μικρός έδειχνε ότι πρόκειται να γίνει αυτό που όλοι σήμερα ομολογούν ο μεγαλύτερος μαθηματικός από την αρχαιότητα. Το λέω αυτό γιατί βλέπω στα τετράδια του, γεννήθηκε το 1873 και βλέπουμε στα τετράδια του αφιερώσεις γύρω στο 1881-88, από τον νεοελληνιστή Λεγκράντ, από τον Ιούλιο Βέρν, από τον καθηγητή του Μπουργκάλτς, να του γράφουν αφιερώσεις ότι αν συνεχίσει έτσι προβλέπουμε να γίνεται ένας νέος Ευκλήδης, να του γράφουν φιλοφρονήσεις με ιδιαίτερη τιμή, λες και απευθύνονται σε μεγάλο άνθρωπο, ενώ είναι μόνο 10 ετών. Θα το δούμε μετά σε ηλικία 16 χρονών να παίρνει το Πανεθνικό Βραβείο Διαγωνισμών στα Μαθηματικά στο Βέλγιο, 2 απανωτές χρονιές, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Σπουδάζει στην αρχή πολιτικός μηχανικός, αναλαμβάνει μεγάλα έργα στην πυραμίδα του Χέοπα, το φράγμα του Ασουάν, περίοπτη θέση, και όμως σε ηλικία, παρακαλώ, 27 ετών, απίστευτο και όμως πραγματικό, εγκαταλείπει όλα αυτά λέγοντας ότι η ανεμπόδιστη ενασχόληση με τα μαθηματικά είναι αυτή που του προσφέρει μια μοναδική ικανοποίηση που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη. Ο Κωνσταντίνος μιλούσε, έγραφε και μελετούσε σε 6 γλώσσες. Δεν επιλέγει να κάνει σπουδές. Επιλέγει να ακολουθήσει δασκάλους. Αυτό θέλει να πει ότι είναι πραγματικά, όπως έλεγε ο Νεύτωνας, ότι είμαστε νάνοι και πάμε στους ώμους από γίγαντες. Δηλαδή θα πάει να βρει γίγαντες, αυτός που ήταν ένας νάνος στην ουσία, και σιγά σιγά θα αναδειχθεί και ο ίδιος ως γίγαντας. Στην πραγματικότητα η εμβέλεια του Καραθοδωρή είναι τόσο σημαντική που επηρεάζει την ίδια την Ελλάδα. Βαθμός ευφυΐας του Καραθοδωρή είχε ποτέ μετρηθεί, το IQ του που λέμε? Όταν υπολογίζουμε ότι ο Άινστάιν ήταν γύρω στο 164, μπορούμε να φανταστούμε ότι ο Καραθοδωρή ήταν κοντά και αυτός σε αυτό το πλαίσιο. Εκτιμώ ότι στις μέρες που ζούμε, η προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή θα ήταν το τέλειο παράδειγμα προς μίμηση προς όλη την ελληνική κοινωνία.
ήταν ένας λαμπρός Έλληνας, πολίτης του κόσμου, συνειδητός Ευρωπαίος και δημοκράτης, ένας άνθρωπος που πίστευε πραγματικά στην δύναμη του πνεύματος και μέσα από αυτό ξεδίπλωνε όλη του την προσωπικότητα. Σύντομα, ο Καραθεοδωρή θα έδινε τα φώτα της επιστήμης των μαθηματικών σε όλη την Ευρώπη, με επίκεντρο την Γερμανία, περιστοιχισμένος από σπουδαίους μαθηματικούς της εποχής. Το έργο του ήταν πολυπίκυλο και βοήθησε στην διάδοση και εφαρμογή πολλών άλλων επιστημονικών ανακαλύψεων. Κύριε Λιγερέ, είστε ο επιστημονικός σύμβουλος του Μουσείου Καραθεοδωρή στην Κομωτινή. Ποια ακριβώς ήταν η συμβουλή του στις επιστήμες? Στα μαθηματικά και στην φυσική. Είναι οι δύο τομείς όπου πραγματικά η συμβουλή του ήταν σημαντική. Στα μαθηματικά αφορά τον λογισμό μεταβολών. Στη φυσική ασχολήθηκε με τη θερμοδυναμική, την αξιωματική της θερμοδυναμικής και με την θεωρία της σχετικότητας. Είναι αυτός που ανακάλυψε ότι οι κύονες του Παρθενώνα, όταν κοιτάζεται την τομή, είναι το... πώς να το πω... τομείς από τόξα κύκλου. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν από έλλειψη. Ο Καραθεοδωρή απέδειξε ότι οι μπροστινοί κύονες έχουν αυτά τα τόξα από κύκλους που έχουν ακτίνα 5 χιλιόμετρα, ενώ η πισινή είναι 10 χιλιόμετρα. Στην πραγματικότητα σας επιτρέπει να έχετε λιγότερο βάρος πάνω στον κύωνα. Ας πούμε, αν ήταν ένας κύλινδρος, το ότι τον σκαλίζετε θέλει να πει ότι βάζετε λιγότερο βάρος. Άρα μπορείτε να πάτε και πιο ψηλά. Υπάρχει ένα σπουδαίο θέμα, ο λογισμός των μεταβολών στα μαθηματικά, με τον οποίο είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν οι κορυφαίοι, όπως ο Γκάους, η αδερφή Μπερνούλη, ο Όιλερ, πολύ σημαντικοί. Καταφέρνει ο Καραθεοδωρή, ξεπερνά το σημείο στο οποίο έφτασα και δίνει λύση σε ένα πρόβλημα, όπως λέμε, των ασυνεχών λύσεων, όπου εκεί σταματούσαν όλοι. Και αυτό καταπλήσει τους πάντες πώς είχε την ιδέα αυτή. Δημιουργεί νέες θεωρίες. Αναπαλαιώνει τις παλιές, κάνει ανακαίνιση. Και μπαίνει και στο μύθι της φυσικής. Θερμοδυναμική. Κάνει νέα αξιώματα. Και πολλοί φυσικοί σπουδαίοι το θεωρούν πατέρα της θερμοδυναμικής. Έκανε δουλειά στη θεωρία των μηγαδικών συναρτήσεων. Έκανε δουλειά στη θερμοδυναμική, στην στατιστική μηχανική, στη γεωμετρική οπτική, στη διαφορική γεωμετρία. Ό,τι καταπιάνετο το έφτιαχνε πιο όμορφο. Η αυθεντική του θεωρία είναι θεωρία των σώμας, την οποία έχουμε στο Μουσείο πρωτότυπη. Θεωρία των σώμας. Σώμας είναι ελληνική λέξη, λέξη σώμα. Αυτή τη θεωρία λοιπόν, την οποία έχουμε σε αυθεντικά πρωτότυπα χειρόγραφα, τα οποία πήραν τότε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας του Στυλιανίδη Ευρυπίδη, σε δημοπρασία από τους Αμερικάνους, είναι η πρωτότυπη θεωρία του Καραθεοδωρή, που είναι καινούργια μαθηματικά. Θα δούμε άλλες εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες που έχει ασχοληθεί, οι οποίες είναι σημαντικές. Σήμερα εφαρμόζονται από την κινητή τηλεφωνία. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης κάτι πρωτόγνωρο, ότι ο Καραθεοδωρή γράφει σημαντικές εργασίες ελάχιστες μέρες πριν το θάνατο του, δηλαδή ηλικία 77 ετών. Θα δούμε πιο πέρα, στο σημείο αυτό, θα δείτε τα σπουδαιότερα μαθηματικά περιοδικά του 20ου αιώνα, όπως είναι το Mathematics Annalen. Σε αυτό, όταν θα διαβάσουμε τα ονόματα των μαθηματικών, είναι πάρα πολύ σπουδαίοι μαθηματικοί του 20ου αιώνα, όπως ο Φέλιξ Κλάιν, ο Ντέιβιντ Χίλμπερτ, ο Ότο Μπρούμενταλ, Άλμπερτ Αϊνστάιν, αλλά στο κέντρο δείτε ότι δεσπόζει το όνομα του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή ως
διευθύνων του περιοδικού. Λέγεται ότι σε ένα τέτοιο περιοδικό για να γράψεις 10 σειρές θα έπρεπε να είχες και 10 τίτλους σπουδών. Για να δείτε πόσο σημαντικό ήταν. Κάτι δηλαδή που δείχνει το κύρος και την ευέλεια του Καραθοδωρή. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι μοναδική, θα έλεγα, η συμμετοχή των τηλεθεατών στο θέμα μας. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το βλέπω στο site αυτή τη στιγμή, στο www.piles.tv, που λειτουργεί ολόκληρο τετράωρο, και βλέπω ότι οι συμμετοχές είναι πραγματικά εκατοντάδες, που σημαίνει ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Παντελίδη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, προφανώς, έχουμε να πούμε πολλά για αυτόν τον μεγάλο Έλληνα που λέγεται Κωνσταντίνος Καραθοδωρή. Είμαστε και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε μπει πια στην αναζήτηση του προσώπου του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή, ενός μεγάλου Έλληνα μαθηματικού επιστήμονα, που ίσως λίγοι τον γνωρίζουμε, λίγοι τον γνωρίζετε, αλλά σήμερα τον μάθουμε πολύ καλά. Βλέπω στο site ότι ασχολείστε πάρα πολύ με την σημερινή μας εκπομπή και με τον Καραθοδωρή και με τον Τέσλα. Ιδιαίτερα, πολλοί από εσάς λέτε ότι να αναφερθούμε και στη συνεργασία του Καραθοδωρή με τον Γκιόλβα, έναν άλλο Έλληνα επιστήμονα, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία και έχουμε ασχοληθεί μαζί του. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να κουβεντιάζουμε. Γκιόλβα. Κύριε καθηγητά, ο Καραθοδωρή φαίνεται ότι ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα. Έχει γράψει ένα πολύ μεγάλο έργο. Μπορείτε να μου πείτε για τους ξένους στο εξωτερικό, ποια ήταν η εμβέλεια του έργου του και ποιος ήταν ο Καραθοδωρής σαν άνθρωπος και επιστήμονας? Καταρχήν θα πρέπει να σας δώσω το επιστημονικό βιογραφικό του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να εκλαϊκευμένες τοποθετήσεις να ενταχθούν στο σημαντικό έργο του Καραθοδωρή. Μάλιστα. Και επομένως αρχίζοντας, 1900-1902 σπουδές μαθηματικών στο Βερολίνο. 1904 ανακηρύσσεται διδάκτορ, προσέξτε, ανακηρύσσεται διδάκτορ και είχε επιβλέποντα τον Μινκόφσκι, έναν από τους σημαντικότερους μαθηματικούς εκείνης της εποχής και ο οποίος ασχολήθηκε επίσης και με την θεωρία της σχετικότητας. Ανακηρύσσεται η φυγητής στο, πάλι στο, ανακηρύσσεται φοιτητής το 1905 με επιβλέποντες τον Χίλπερτ και τον Κλάιν, οι οποίοι πήραν την άδεια για να του δώσουν μέσα στα 2 χρόνια την ηφηγεσία, ενώ κανονικά, τυπικά, εγώ έκανα 5. Τυπικά είναι 5 χρόνια. Αυτό την πήρε σε 2. Σε 2. Εντεταλμένος ηφηγητής στο Γκέτιγκεν, στη συνέχεια, ηφηγητής στη Βόνη, καθηγητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου το 1909 με 1910, 1910 με 13 μετακαλείται στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μπρέσλαου, όπου σημειώνω ότι γεννήθηκε και η κόρη του, η οποία πρόσφατα έχει αποθάνει. Για το 1913-18 διαδέχεται τον Φέλιξ Κλάιν στο Γκέτιγκεν, μία από τις πολύ σημαντικές μαθηματικές προσωπικότητες του αιώνος. Και τέλος, 1918-1920, διαδέχεται τον Φρομπένιους στο Βερολίνο. Θα ήθελα ακόμα να καταφύγω και στο επόμενο βήμα, μετά από την καθηγεσία, το επόμενο βήμα για τους ζωηρούς επιστήμονες, ζωηρούς διανοητικά επιστήμονες, είναι οι θέσεις στις ακαδημίες. Mm-hmm. Στην Προσική Ακαδημία του Βερολίνου 1919, εκλέγεται ως τακτικόν μέλος. Της Ακαδημίας του Γκέτιγκεν 1920. Στη Βαυαρική Ακαδημία Επιστημών 1925, όπου και βέβαια παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Των Ακαδημιών της Μπολόνια και της Ρώμης 1926 και της Ακαδημίας Αθηνών το 1927. Σημειώνω ότι ήταν το πρώτο εκλεγμένο μέλος. Δεν ήταν προηγουμένως τα μέλη της Ακαδημίας εκλεγμένα, ήταν επιλεγμένα κατά έναν τρόπο. Η πρώτη φορά που εκλέγεται κάποιος. Πριν προχωρήσει η καθηγητά, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σπανδάγο
Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ευρέως γνωστός στην Ελλάδα? Δυστυχώς γιατί... μέχρι το έτος 2000 δεν ήταν σχεδόν καθόλου γνωστός. Εγώ τον γνώρισα από τον αείμνηστο καθηγητή μου, τον Δημήτριο τον Κάπο, που το βιβλίο του «Αναπληρωστικό λογισμό» το είχε αφιερώσει στην ιερά σκιά του μεγάλου δασκάλου του κτλ. Αυτό μου έδωσε την αφορμή να γράψω τη βιογραφία του. Πήγα, βρήκα τη θυγατέρα του, την αείμνηστη εκλεκτή φίλη Δέσποινα Ροδοπούλου Καραθεοδωρή, η οποία όντως μου έδωσε μερικά στοιχεία. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν και ένα ορόσημο να γίνει γνωστός ο Καραθεοδωρή. Ναι. Ξέρετε κάτι. Πάντοτε θυμάμαι αυτό που έχω, που ακούμε όλοι μας, ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, εν πάση περιπτώσει, σαν τον Κρόνο. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί, ειδικά με τον Καραθεοδωρή, υπήρχε αυτή η σιωπή. Ήταν και λίγο πολιτικοί λόγοι. Α, μπράβο. Ήταν δεδηλωμένος βενζελικός. Για πέστε μου. Να σκεφτείτε, έχω εδώ πέρα ένα έγγραφο. Γιατί μου είπατε ήταν η σιωπή αυτή? Ήταν φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχω ένα έγγραφο που τον διορίζει κυβερνητικό επίτροπο των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης επί κυβερνήσεως του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το υπογράφει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο παππούς, ως υπουργός παιδείας. 7 Οκτωβρίου 1931. Μόλις έπεσε η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, πήρε την απόλυσή του με την υπογραφή ενός γραμματέως τρίτης τάξεως του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω δε να προσθέσω ότι ως οργανωτής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, είχε βγάλει και ένα σχετικό βιβλίο, το 1930 είναι αυτό, όντως θεμελίωσε πάρα πολύ σωστά τα πανεπιστήμια. Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή έχουμε σχετικό δημοσίευμα και ρεπορτάζ για το θέμα των πανεπιστημίων, ναι, κρατήστε λιγάκι κάποια σχόλια, ναι, για το θέμα αυτό. Και ο κύριος Σημειονίδης όμως έχει να πει πράγματα και θα ήθελα να σταθούμε στο επιστημονικό έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Ποιο είναι αυτό που μας έχει μείνει και που το χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, πώς συνέβαλε στις θετικές επιστήμες? Ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε, μετά να μιλήσει ο κ. Σημειονίδης. Θέλω να προσθέσω για λόγους διοντολογίας ότι πριν ένα μήνα ιδρύθηκε Μουσείο Καραθεοδωρή στη Νέα Βίσα. Ναι, το ξέρω. Η Νέα Βίσα είναι η πατρίδα των Καραθεοδωρή μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών από το Βοσνοχώρι. Έχουμε κάνει, νομίζω, εκεί έχουμε ρεπορτάζ εκεί. Στην Κομωτινή έχουμε. Στην Κομωτινή, αλλά είχαμε πληροφορηθεί για το σχετικό. Είναι στο νομό Εύρου. Επίσης θέλω να πω το εξής. Εξίσου μεγάλος μαθηματικός με τον Καραθεοδωρή ήταν και ο Χρήστος ο Παπακυριακόπουλος. Ωραία, ας μιλήσουμε στον Καραθεοδωρή. Τώρα πάμε στον. Στον κύριο Σημειονίδη, να μας μιλήσετε πια για το καθαρά επιστημονικό έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, αλλά και ποια ήταν η συμβολή του στις θετικές επιστήμες, που δεν είναι μόνο τα μαθηματικά, πρέπει να διευκρινίσουμε. Καταγγελότερος για τη βιογραφία και το έργο του Καραθεοδωρή είναι ο βιογράφος αυτού, ο κύριος Πανδάγος. Μάλιστα. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Σμύρνης. Τι έκαμε ο Καραθεοδωρή εκεί και τι έφερε στην Ελλάδα μετά την καταστροφή. Αυτό ήταν ο ιδρυτής Πανεπιστημίου. Ο ιδρυτής, μάλιστα. Ο ιδρυτής Πανεπιστημίου. Και πότε? Διέσωσε αρκετό 1900. Υλικό το οποίο παρέδωσε στο παλαιό χημείο στον τότε καθηγητή Δημήτριο Χόνδρο. Αρκετό μέρος του υλικού αυτού διασώζεται στο Μουσείο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας και αφορά όργανα περί τα 20 τον αριθμό, βιβλία. Έχουμε περίπου 1000 βιβλία, τα άλλα 1000 έχουν μοιραστεί σε άλλα τμήματα. Το ορολόγιο που εντολοδοτούσε τα ορολόγια τείχου του Πανεπιστημίου Σμύρνης, ένα εκρεμές το οποίο είναι σε λειτουργία, συν μερικά ορολόγια τείχου τύπου Siemens. Τον φορεαμό. Αυτά έχει φέρει από το Πανεπιστήμιο. Τα έφερε από εκεί, τότε που έγινε καταστροφή. Τον φορεαμό από το Πανεπιστήμιο Σμύρνης, ο οποίος περιείχε το αρχείο του Πανεπιστημίου, το οποίο φυλάσσεται στο μουσείο. Και επίσης σφραγίδες, εκ των οποίων μία, η ανάγλυφη σφραγίδα που έχουμε και φωτογραφία, αν μπορείτε να τη δείξετε, υπάρχει στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου στην Πλάκα. Μάλιστα. Να σημειώσουμε, κύριε Σημειονίδη, συγγνώμη λίγο, ναι, ότι αυτή τη στιγμή το μουσείο σας δεν βρίσκεται εν λειτουργία, έτσι δεν είναι? Όχι, επισκευάζεται το κτίριο και το μουσείο, το υλικό του είναι σε αποθήκες στην Πανεπιστημιούπολη. Και Γούδη. Ο Καραθεοδωρής στη νεαρά του ηλικία ήταν ένας τύπος Ινδιάνα Τζόουνς. Δηλαδή αποφύτησε, ήταν ανθυπολογωγός του Βελγικού στρατού. Ο πατέρας του, ο Στέφανος, ήταν ο πρεσβευτής στο Βέλγιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός απεφύτησε από την μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, δηλαδή στρατιωτικός μηχανικός και μετά πολιτικός μηχανικός. Κατέβηκε στην Ελλάδα, στην Κρήτη το 1896, όταν τελείωσε. Ήταν μαθηματική ιδιοφυΐα, αλλά σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη στρατιωτική σχολή. Μάλιστα. Εκεί πήγε στο θειό του, τον Καραθεοδωρή Πασά, ο οποίο
ήταν ο Γενικός Διοικητής της Κρήτης και έγινε φίλος με τον Ελευθέριο Βενζέλο. Ήταν μια φιλία η οποία ξεκίνησε από το 1896. Αναλαμβάνει κάποια έργα ως βοηθός μηχανικός της ΣΑΜΟ Οδοποιίας και στη συνέχεια το 1897, όταν γίνεται ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος, αυτός πέφτει με τη μεριά της Ελλάδος και διαχωρίζει τις θέσεις του. Δηλαδή, έχουμε ένα μήνυμα. Περιμένετε, μην με διακόπτετε, γιατί είναι σημαντικά. Θα χάσουμε μια σημαντική διάσταση του Καραθεωρή. Για να δείξουμε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με αυτά που λέτε. Μια απάντηση στους νεοοθωμανιστές σήμερα. Δηλαδή, ο γιος του πρεσβευτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο ανεψιός του Καραθεωδωρή Πασά της Κρήτης νιώθει Έλληνας όπως νιώθουν και οι γονείς του. Και νιώθει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα σε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και έχει συνέχεια το πράγμα. Μάλιστα. Διότι η μεγάλη συμβολή του Καραθεωδωρίου, θα το πω και θα επαναλάβω, ήταν ο πολιτισμικός πυλώνας της μεγάλης ιδέας στην επέκτασή μας στη Σμύρνη. Ήταν ο υπεύθυνος της δημιουργίας του Πανεπιστημίου, το οποίο δούλεψε επί 3 χρόνια. Για ένα μήνα δεν μπόρεσε να ξεκινήσει, διότι το Σεπτέμβριο του 22 έγινε η καταστροφή, τον Οκτώβριο ήταν να ξεκινήσει. Και ότι. Ήταν τεράστια η απήχηση την οποία είχε. Είχε φτιάξει μια τεράστια βιβλιοθήκη και έφυγε. Ήταν ο τελευταίος δημόσιος λειτουργός που έφυγε από τη Σμύρνη, ενώ και εγώ ήταν η Σμύρνη. Γιάννη, πάμε στο επόμενο βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς ο Καραθεωδωρή έκανε ακριβώς στη Σμύρνη. Είναι εκεί πέρα. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, έρχεται από τη Γερμανία κατόπιν προσκλήσεως του Ελευθερίου Βενιζέλου. Γιατί? Για να δημιουργήσει το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο και μάλιστα πού? Στην κοιτίδα του πολιτισμού στη Σμύρνη. Έφερε το φως στα ελληνικά γράμματα. Μέσα στην ταραχή της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κωνσταντίνος Καραθεωδωρή έρχεται στην Ελλάδα για να δώσει μια πνοή στα ελληνικά γράμματα. Φεύγει από τη Γερμανία, εγκαταλείποντας μια λαμπρή καριέρα πίσω του, για να πάει στη Σμύρνη, μετά από πρόσκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου, προκειμένου να συστήσει το Πανεπιστήμιο του Ελληνισμού. Ο Καραθεωδωρή κλήθηκε από τον Βενιζέλο 2 φορές. Την πρώτη φορά καλέστηκε το 1919 για να δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης, το λεγόμενο Φως εξ Ανατολών. Οργάνωσε ένα καταπληκτικό πανεπιστήμιο, έφερε από το εξωτερικό πολύ σπουδαία όργανα για το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης και σας μιλώ για σχολές πολύ πρωτότυπες. Ιατρικής για να πολεμήσει την ελονοσία που μάστιζε την περιοχή, για τις ανατολικές γλώσσες, για τις ανατολικές φιλοσοφίες, δηλαδή με ανοιχτούς ορίζοντες. Και ερχόμαστε το 1929, το Δεκέμβριο, αρχές 30, όπου ο Βενιζέλος το ξανακαλεί. Έρχεται πάλι ο Καραθεωδωρή και με ένα σύγγραμμα που το έχουμε και εδώ στο μουσείο, συντομότατο φτιάχνει την αναδιοργάνωση του Πανεπιστημίου. Και αν θα μπορούσα να σας πω ελάχιστες μόνο προτάσεις, θα δείτε ο Καραθεωδωρή να λέει τότε αυτά που ισχύουν και σήμερα. Λέει μπαίνουν στα πανεπιστήμια σχεδόν οι πάντες και δημιουργούμε μια γενιά επιστημόνων οι οποίοι και δεν μορφώνονται καλά και παίρνουν ελάχιστα χρήματα γιατί είναι πάρα πολύ. Και βλέπω εγώ τώρα 100 χρόνια μετά να ισχύει το ίδιο. Ήταν φλογερός πατριώτης και το απέδειξε από τη συνεργασία του με την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ουσιαστικά ο Καραθεωδωρή έστησε το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης πιστεύοντας ότι μόνο η πνευματική θωράκιση μπορεί να σώσει τον ελληνισμό διαχρονικά. Και βεβαίως στη συνέχεια στήριξε και το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου στα πρώτα του βήματα και τον εξυγχρονισμό του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Βέβαια βίωσε την πικρία που νιώθουν όλοι οι μεγάλοι Έλληνες, της απόρριψης από τους συμπατριώτες του, τον φθόνο των συνελλήνων, διότι απερίφθη από την πανεπιστημιακή κοινότητα καταρχήν για να γίνει καθηγητής στη χώρα του και να προσφέρει τα γράμματα που μπορούσε στα Ελληνόπουλα. Και το πέτυχε βεβαίως αργότερα, αφού προηγουμένως καταξιώθηκε σε όλα τα διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια, τα διάσημα των ΗΠΑ και της Ευρώπης, τον παρακαλούσαν να πάει να διδάξει εκεί. Ο Κωνσταντίνος Καραθεωδωρή, ποια συμβολή έχει στο νέο συσταθέν ελληνικό κράτος? 2 φορές θα αναμειχθεί με την πολιτική του Βενιζέλο. Μία φορά για να δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Θα πάει εκεί ήδη από το 1919. Θα επανέλθει
για να βγάλει τον περίφημο νόμο του 1932 όσο αφορά το πανεπιστημιακό επίπεδο. Θα χρησιμοποιήσει μοντέλα γερμανικά και το Πανεπιστήμιο της Μήνης για να διαμορφωθεί το πλαίσιο, το νομικό, νομοθετικό, επιστημονικό πλαίσιο από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και αυτός ο νόμος διέρχησε μέχρι το 1981. Ήταν τυχαία, πιστεύετε, η επιλογή της Μύρνης για τη δημιουργία ενός πανεπιστημίου ή είχε άλλους στόχους από πίσω? Όχι, δεν θα έλεγα ότι ήταν τυχαία, αλλά θα έλεγα ότι ήταν πολιτιστική. Δηλαδή, η Σμύρνη ήταν, θεωρούσαν ότι ήταν η πρωτεύουσα όσον αφορά την κοιτίδα του ελληνισμού σε αυτή την περιοχή. Παρά την προσφορά του όμως, ο Καραθοδωρή περιθωριοποιήθηκε από τους ελληνικούς κύκλους. Πικραμένος, γύρισε στη Γερμανία για να συνεχίσει τις επιστημονικές του ανακαλύψεις. Σύντομα όμως, ο ναζισμός θα του χτυπούσε την πόρτα. Με τον τρόπο του αντιστάθηκε στον ναζισμό. Δηλαδή έκανε λευκή απεργία. Εγκατέλειψε την πανεπιστημιακή του θέση και οι Ναζί φοβήθηκαν να τον οδηγήσουν στα κελιά της απομόνωσης ή στο θάνατο, διότι η προσωπικότητα του έλαμπε τόσο πολύ που θα προκαλούσε, αν θέλετε, διεθνώς αντίδραση. Μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας μεγάλος Έλληνας, κυρίες και κύριοι, που τον γνωρίζουμε σήμερα και βλέπω ότι έχετε μεγάλη, πολύ μεγάλη συμμετοχή από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν στο site το δικό μας. Προφανώς ενδιαφέρεστε πάρα πολύ να μάθετε περισσότερα για τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή αλλά και για τον Τέσλα. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε και πάλι την ερευνά μας. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Βέβαια ακόμα έχουμε 30 λεπτά. Αλλά πρέπει να προσθέσουμε βεβαίως τον κύριο Παντελίδη. Κύριε Παντελίδη, εσείς έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Καραθοδωρή. Θέλω να μας πείτε λίγο για το έργο του, τη σημασία του έργου του στη σημερινή μας ζωή και αν μπορεί να έχει πρακτικές εφαρμογές ακόμη και μέσα από ανακαλύψεις τρίτων, άλλων δηλαδή επιστημόνων. Ναι. Καλά, το επιστημονικό του, η επιστημονική του προσφορά είχε δοθεί νομίζω πρωτύτερα. Θεωρία μεταβολών ακούστηκε από όλους τους συναδέλφους εδώ. Τι αφορά η θεωρία μεταβολών εν ολίγη, να καταλάβουμε κιόλας. Θα σας πω ένα παράδειγμα και από εκεί θα καταλάβετε. Υπάρχει ο γνωστός μύθος της Διδούς, η οποία φεύγοντας από το μέρος που ζούσε με τον αδελφό της, διότι ο Πυγμαλίων την εξενεύριζε και πήγε στην Τίνιδα. Και εκεί ζήτησε στην Τίνιδα να της δώσουν ένα οικόπεδο μαζί με τους φίλους της που είχε πάει και το προσωπικό της για να κτίσει τον πύργο της. Και της είπαν ότι ό,τι μπορείτε να καλύψετε με το δέρμα ενός ζώου. Mm-hmm. Εγνώριζε αυτή όμως το θεώρημα που αναφέρεται στην θεωρία μεταβολών. Έκοψε σε λωρίδες και με αυτό περιτριγύρισε αυτό το θεώρημα. Αυτό λέει ότι με το μήκος αυτό όσο πιο πολύπλευρο σχήμα δίνει τόσο μεγαλώνει, τον ήξερε αυτό και αυτό ανακαλύφθηκε μετά σαν μαθηματική οντότητα αργότερα. Επομένως, και κάποιοι Έλληνες πολιτικοί θα το ξέρουν αυτό για να παίρνουν χωράφια. Ναι, αυτό έτσι γίνεται. Λοιπόν, μετά η θεωρία μέτρου και τα λοιπά, η θερμοδυναμική και στη γεωμετρική οπτική και τα λοιπά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το δεύτερο θερμοδυναμικό, εδώ το ψαχούλευα αυτές τις μέρες, το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα είναι αξίωμα του Καραθοδωρή. Πάντως, από ό,τι γνωρίζω, έχει σίγουρα συνεισφέρει στο φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο. Μιλάμε και στις πυραμίδες του Χεόπα. Εκεί πήγε ως μηχανικός, αλλά συγχρόνως τα βράδια, όπως είναι η περιγραφή, τα βράδια καθόταν και ασχολείται με τα μαθηματικά. Ναι. Από εκεί μετά έφυγε διότι ήθελε να σπουδάσει μαθηματικά. Καθαρά πια αυτή. Είχε πάει στον ξάδελφό του, τον Αριστάρχη, στη Σάμο. Και από εκεί σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο Ασουάν. Είναι πραγματικά ένας σημαντικός Έλληνας, υπέροχος Έλληνας, μαθηματικός επιστήμονας, αλλά που οι εφευρέσεις του και η σκέψη του, η μαθηματική του σκέψη, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και έχει βοηθήσει πάρα πολύ
πολλές επιστήμες να έχουν σήμερα πραγματικά έτσι φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας βίντεο να γνωρίσουμε ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο. Πριν προχωρήσετε, αυτόν. Μπορώ να συμπληρώσω ορίστε. Κάτι λίγο mm-hmm. και μετά σας ξαναπασχολώ. Θα ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι από την παρουσία που κάναν οι έχω πολλά μαζέψει τέτοια από διάφορους διαπρεπείς μαθηματικούς εκείνης της εποχής που αναφέρονται στον Καραθεοδωρή όχι μόνο για το τι ανακάλυψε αλλά και τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο που και μάλιστα αυτό που θα σας διαβάσω τώρα τιμά ιδιαίτερα την ελληνική σκέψη παρακαλώ. Παρά την κρίση. Παρακαλώ. Ο Έρχαρτ Σμιτ λέει αυτό που διαρκώς μας εκπλήσει στον Ευκλήδη είναι ο τέλειος συνδυασμός δύο ικανοτήτων του, της γεμάτης φαντασία αντίληψης του χώρου και της βαθιάς αφαιρετικής δύναμής του. Αυτός ο συνδυασμός από το θησαυρό που κληρονόμησε από τους προγόνους του ο Καραθεοδωρή υπήρξε η λιδία λίθος στη δράση του. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, είναι μια βραδιά ιδιαίτερη αυτή, έτσι, για τη Σπύρου Αναξήγητου. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες, επιστημονικές προσωπικότητες, και ο Τέσλα και ο Καραθεοδωρή δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε μεταφυσικό ή ανεξήγητο, αλλά έχουν σχέση σίγουρα με την επιστήμη και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε κοντά μας αυτή την εκλεκτή συντροφιά που μας έχει μπάσει σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο της επιστήμης. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας βίντεο. Προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα έτσι. Στοιχεία της ζωής πια του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή για τους προγόνους του, αλλά και πόσο αυτοί συνέβαλαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, ώστε να καταφέρει πια τόσο σημαντικά πράγματα στο τομέα των μαθηματικών. Οικογένεια Καραθεοδωρή. Ένα γένος ηρώων. Γόνος της οικογένειας Καραθεοδωρή, ο Κωνσταντίνος διέπρεψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η οικογένειά του περιελάμβανε σημαντικές προσωπικότητες που κατάφεραν με σκληρή δουλειά και κόπο να αναρριχηθούν σε υψηλές κοινωνικές θέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βοηθώντας με ιδιαίτερο τρόπο την Ελλάδα της εποχής. Θα συναντήσουμε την οικογένεια Καραθεοδωρή όσον αφορά τις ρίζες της στην Αδριανούπολη της Θράκης. Και εκεί απάνω είναι οι τρεις σπουδαιότεροι των Καραθεοδωρή. Ο Στέφανος Καραθεοδωρή, γενάρχης όπως το λέω εγώ, ο γιος του ο μέγας πολιτικός και νομικός Αλέξανδρος Καραθεοδωρή και στη μέση ο μεγάλος μαθηματικός ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή, ο οποίος είναι ο θείος, γίνηκε το 1833, ήταν ο πρώτος πληρεξούσιος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο συνέδριο του Βερολίνου του 1878. Δηλαδή εκεί πέρα παίζεται η τροποποίηση της συνθήκης Αγίου Στεφάνου και η Οθωμανική Αυτοκρατορία στέλνει ως πρώτο πληρεξούσιο έναν Έλληνα, χριστιανό. Μιλούσε 17 γλώσσες, ήταν νομικός, ήξερε μαθηματικά, ήταν και ηγεμόνας της Σάμου, ήταν και διοικητής της Κρήτης. Η οικογένεια Καραθεοδωρή ήταν μία από τις πιο γνωστές και πιο σημαντικές ιστορικές οικογένειες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι περισσότεροι εξ αυτών πίστευαν στο θεώρημα ότι αυτά που οι Έλληνες έχασαν με τα όπλα μπορούν να τα ανακτήσουν με το πνεύμα και εργαζόντουσαν γι' αυτό. Γι' αυτό και είχαν πετύχει να φτάσουν σε πολύ υψηλές κοινωνικές θέσεις. Ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Υψηλής Πύλης. Είχε συμβάλει εμέσως πλην σαφώς στην διάσωση του ελληνικού κράτους της εποχής. Οι μεγάλοι διπλωμάτες της εποχής, με κορυφαίο τότε τον πολιτικό και γεννήτορα της σύγχρονης Γερμανίας, τον Ότο φον Μπίσμαρκ, εντυπωσιάζονταν από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν διπλωματικά ζητήματα ο γόνος της οικογένειας Καραθεοδωρή. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι διεκδικείτε από το σπίτι με ένα απλό γραπτό μήνυμα του κινητό σας, ένα μινι λάπτοπ και ένα τηλεσκόπιο. Γράφτε λοιπόν στο μήνυμα τη λέξη πύλη, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54010 περίπου για ακόμη 45 λεπτά.
Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και να κουβεντιάσουμε λιγάκι με τους καλεσμένους μας. Βεβαίως. Υπάρχουν θέματα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή και έχουν ερωτηματικά. Κύριε Σπανδάγο, φαίνεται ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή κατάγεται από μια οικογένεια η οποία έχει περγαμηνές. Ναι. Με πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Ναι. Μάλιστα και ο γεννήτωρας της οικογένειας, ο Στέφανος Καραθεοδωρή, ήταν και γιατρός και μαθηματικός. Και αυτός μαθηματικός, όχι βέβαια του ύψους του Καραθεοδωρή. Μάλιστα. Το θέμα αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω για την οικογένεια. Πόσο σημαντική ήταν η συμβολή της, ιδιαίτερα για τον Ελληνισμό, άσχετα βεβαίως από το γεγονός ότι ήταν υφιστάμενη του Σουλτάνου. Ναι. Οι Καραθεοδωροί είχαν μια ιδιαίτερη αντίληψη όσο αφορά την ελληνική επανάσταση. Πίστευαν ότι το ελληνικό πνεύμα θα κατάφερε να επικρατήσει στην Τουρκία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και θα γινόταν ένας μετασχηματισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ελληνική. Ό,τι έγινε δηλαδή με τους Ρωμαίους. Διότι οι Καραθεοδωροί υπηρέτησαν την Υψηλή Πύλη, πήραν μεγάλες θέσεις. Ένας θείος ήταν και υπουργός εξωτερικών, ένας άλλος θείος ήταν αρχίατρος του Σουλτάνου κτλ. Ήταν όμως έντονη η προσπάθεια της οικογένειας να μετασχηματιστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε ελληνική. Μάλιστα. Να, ωστόσο είναι γνωστό σε συμπληρώσω κάτι. Ναι, ορίστε. Ο Αλέξανδρος... Ακούστε να σου πω κάτι, κύριε Παντελικάτη. Είναι τιμή για εμάς που είστε κοντά μας σήμερα το βράδυ. Είστε καθηγητής του Πολυτεχνείου. Πραγματικά είναι τιμή μας, όπως και για τον κύριο Γκούδη, είναι τιμή που έρχεται συχνά και για όλους τους καλεσμένους μας. Άρα λοιπόν θέλουμε να σας ακούσουμε εφόσον έχετε να μας πει. Και για μένα είναι τιμή. Αναφέρεται κάπου, δεν θα πω τίποτα άλλο, ότι ο Αλέξανδρος, ο παππούς του Αλέξανδρος, ήταν υφυπουργός εξωτερικών της Υψηλής Πύλης και αντιπροσώπευσε τη Γαλλία στη συνθήκη του Βερολίνου. Μάλιστα. 1878. Και συνέβη κάτι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι? Και το ένα ακριβώς. Ενώ ο πατέρας του υπήρξε πρεσβευτής της Υψηλής Πύλης. Και το εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία, στην περίπτωση αυτή συζητήθηκε το θέμα να ενταχθεί η Άρτα και η Λαμία, αυτές οι περιοχές στην Ελλάδα. Mm. Και πήραν αυτό το okay τότε της συνθήκης. Βέβαια, η συνέπεια αυτού του πράγματος ήταν ότι ο Σουλτάνος στη Θεσσαλία, την Άρτα, στο συνέδριο του. Και η συνέχεια ήταν ότι ο Σουλτάνος τον απέπεμψε. Μάλιστα. Ναι, επιμένω και πρέπει να διευκρινιστεί ένα θέμα, ότι ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, αυτός για τον οποίο μιλούμε, διέσπασε πλήρως τους δεσμούς με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και δεν συμφωνούσε με αυτήν την πολιτική. Ήταν ελληνοράτρης, ήταν ευαθής γνώστης της ελληνικής γραμματείας, ήξερε όλες τις εκδόσεις και είχε όλες τις εκδόσεις των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν ιδιαίτερα φιλοσοφημένος και τον εθαύμαζαν και για τις φιλοσοφικές του συζητήσεις καθηγητές της φιλοσοφίας. Και από το 1897 με τον ελληνοτουρκικό πόλεμο διέριξε τις σχέσεις του. Δηλαδή ο πατέρας του παρέμενε υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αυτός είπε: εδώ είναι Ελλάδα. Εισδέεται η συμβολή του στο Πανεπιστήμιο Σμύρνης και στη Μεγάλη Ιδέα, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι εκεί η πολιτική του Βενιζέλου στη Σμύρνη, των Ελλήνων δηλαδή στην ουσία, ήταν με τον Στεργιάδη, τον είπα το αρμοστή, τον οποίο είχαν εκεί, ήταν να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι ένα πολιτισμένο κράτος, ότι μπορεί να έχει μια πολυπολιτισμική παρουσία στη Σμύρνη, μέσα βέβαια σε ένα ελληνικό έδαφος και σε ένα ελληνικό υπόβαθρο, και αυτό ακριβώς εξυπηρετούσε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και μια κέρια σχολή την οποία έκανε ο Καραθεοδωρή, πολιτικής εν πάση περιπτώσει της μεγάλης ιδέας, είναι η σχολή των ανατολικών γλωσσών και των ανατολικών πολιτισμών, όπου εισήγαγε πέραν των γλωσσών αρμενικής, κοπτικής, αραβικών, και την εβραϊκή και την παλαιά και την σύγχρονη. Είχε μεγάλη συνεργασία με όλους τους λαούς εκεί της περιοχής, έτσι ώστε το πανεπιστήμιο αυτό επεδίωκε να αποτελέσει πόλο προσρόφησης όλων αυτών των εθνοτήτων και να περάσει μέσα από την ελληνική παιδεία. Ήταν δηλαδή μια μεταμόρφωση της χάρτας του Ρίγα των Βαλκανίων με εθνικό ελληνικό υπόβαθρο ή στην Μικρά Ασία. Πάμε στον κ. Σμιονίδη να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Είναι μια άγνωστη πτυχή της ζωής του Καραθεοδωρή. Το 1931 έγινε μια πολύ μεγάλη απεργία φοιτητών στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Η κυβέρνηση λοιπόν έστειλε, όπως ήταν επόμενο, τον κυβερνητικό επίτροπο Καραθεοδωρή.
κατάφερε και συζήτησε τόσο πολύ καλά με τους φοιτητάς που ύστερα από λίγες μέρες πήρε το εξής τηλεγράφημα. Καρα Θεοδωρήν, Κυβερνητικών Επίτροπων Πανεπιστημίου Αθήνας. Κατόπιν υποσχέσεως ημών εξετάσετε φοιτητικά ζητήματα μόνον μετά λύσην απεργίας, ανακοινούμεν ότι λυθήσεις αυτής συμφόρος επιθυμίας σας, αναμένομεν εκτέλεση υποσχέσεως. Επιτροπή Εθνικής Πανφοιτητικής Ενώσεως. Όπως επίσης υπάρχει και επιστολή φοιτητού προς τον Καρα Θεοδωρή να παραπονεθεί για την αδικία που του έκανε κάποιος καθηγητής στη βαθμολογία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένας άνθρωπος που πλησίαζε τη νεολαία. Βεβαίως. Που για εκείνα τα χρόνια έχει είναι... μεγάλη σημασία. Πάμε στον κ. Σμιονίδη να ρωτήσουμε το θέμα αυτό. Για τις κριτικές επιστήμες. Τέσλα και Καθεροθοδή. Αϊνστάιν και Θεοδωρή, συγγνώμη. Σίγουρα ήταν διαπρεπής μαθηματικός, ωστόσο βοήθησε την ανάπτυξη των θετικών επιστημών και σε άλλους τομείς. Μιλάμε πια για τη φυσική, κύριε Σμιονίδη, και για τη συνεργασία που είχε με τον Αϊνστάιν για τη διατύπωση γενικής θεωρίας σχετικότητας. Ποια ήταν η συμβολή του? Υπήρξε συνεργασία μεταξύ των δύο επιστημόνων. Βέβαια, υπάρχει κάποια παραφιλολογία ότι υπήρξε μαθητής του Καραθοδρή ο Αϊνστάιν. Πράγμα το οποίο δεν είναι αληθές. Μάλιστα, αυτό πρέπει να σου καθαρίσουμε. Γιατί υπάρχει μεγάλη ιστορία ότι είναι ο δάσκαλος του Αϊνστάιν. Είναι θεύματα που μας αρέσουν να τα ακούμε. Ναι, σαν Έλληνες. Αλλά δεν είναι πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ζητούσε τη βοήθειά του σε θέματα μαθηματικών. Να ρωτήσω κάτι όμως πάνω σε αυτό. Εάν δεν υπήρχε ο Καρθοδωρή, σήμερα η θεωρία της σχετικότητας κατά τη μορφή η οποία υπάρχει, θα μπορούσε να είναι εφικτή? Και αυτό το ερώτημα βεβαίως ισχύει για όλους. Τώρα, αν η γιαγιά μου, ας πούμε, είχε τρόλεϊ, θα είχε τρόλεϊ, θα ήταν τρόλεϊ, δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Ήταν καταλυτική. Ήταν πολύ σημαντική, αφού έχουν έρθει τα 10 επιστολές από το Ισραήλ το 2005, δόθησαν στην ελληνική κυβέρνηση 10 επιστολές αλληλογραφία μεταξύ Καραθεοδωρή και Αϊνστάιν. Ναι, είναι δημοσιευμένες αυτές. Πράγματι, προώθησε τις έρευνες του Αϊνστάιν με τις συμβουλές τις οποίες έδωσε. Άρα, λοιπόν, αν δεν υπήρχε ο Καραθοδωρή, οπωσδήποτε θα είχε μείνει πολύ πιο πίσω. Τι είπατε, κύριε Τακά? Λέω, ο Αϊνστάιν του ζήτησε να του λύσει προβλήματα και του τα λύσε. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν. Υπάρχει ευχαριστήριος επιστολή του Αϊνστάιν προς τον Καραθοδωρή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν δάσκαλος του Αϊνστάιν ο Καραθοδωρής. Όχι, ήταν παράλληλη στην ηλικία. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι από αυτό. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, συγγνώμη. Ότι δεν, αυτό το αναφέρει ο Αϊνστάιν, όπως είδα σε σχετική βιβλιογραφία, ότι περί το τέλος της ζωής του, επειδή είχε απομονωθεί, εκλήθη από τους δημοσιογράφους να πει απόψεις για διάφορα θέματα. Πράγματι, ο Αϊνστάιν. Ναι. Σε μια συγκέντρωση με πάρα πολύ μεγάλο πλήθος από δημοσιογράφους. Του κάναν διάφορες ερωτήσεις και όταν τελείωσαν οι ερωτήσεις, οι δημοσιογράφοι κλείψαν τα χαρτιά τους και ετοιμαζόντουσαν να φύγουν. Τότε, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που έχω διαβάσει, τότε ο Αϊνστάιν του σταμάτησε και του λέει: δεν μου κάνατε την εξής ερώτηση. Ποιον θεωρώ ως διδάσκαλό μου? Όχι ότι την είχε διδάσκαλό του. Ποιον θεωρώ ως διδάσκαλό μου? Και αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Και αυτό. Και αυτό. Και είπε. Ο Καθεδρή. Αυτό του Αϊνστάιν, ότι θεωρώ τον καθηγητή. Ορίστε. Αυτή η συνέντευξη δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Μάλιστα. Τη δημιούργησε ένας Έλληνας δημοσιογράφος, να μην πούμε το όνομά του τώρα. Ναι. Ο Αϊνστάιν δεν έδινε ποτέ συνέντευξεις. Ποτέ. Έχει αποδειχθεί από έρευνα ότι είναι μύθος. Κύριε Παντελίδη, κάτι θέλει να πείτε? Ναι, είναι ότι δεν είναι αληθής. Μάλιστα. Αυτή. Είναι όπως ο Θεός. Υπάρχει όμως στη βιβλιογραφία. Στο οποίο λέγεται ακριβώς το αντίθετο. Θα δούμε γιατί ακριβώς υποστηρίζεται κάτι τέτοιο. Αφού δεν είναι αληθής. Είναι όπως οι δηλώσεις του Κίσιγκερ αυτές. Την επιστολή του 1916 που έστειλε ο Αϊνστάιν στον Καραθοδωρή και του ζητάει τη γνώμη για κάποιο θέμα. Αυτό μεταξύ των επιστημών είναι συνηθισμένο. Αλλά να τον χαρακτηρίσει ως τον δάσκαλό του ή τα λοιπά, δεν είναι. Πάμε. Μάλιστα, άμα θέλετε, μπορώ να σας δείξω και την αμέσως μετά. Αφού πάμε σε αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια ακριβώς ήταν η σχέση στην πραγματικότητα του Καραθεοδωρή και του Αϊνστάιν. Εάν υπήρξε ο δάσκαλός του ή όχι, μας απαντούν βεβαίως κάποιοι διακεκριμένοι επιστήμονες. Η άγνωστη σχέση Καραθεοδωρή-Αϊνστάιν. Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν συνδέθηκε με το όνομα του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Η περίφημη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν δεν θα μπορούσε να έχει τελειοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του Έλληνα μαθηματικού.
Ποιος ήταν ο ρόλος του Καραθεοδωρή, του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, σε σχέση με τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και βεβαίως ποιος ήταν ο ρόλος στο να αναπτυχθεί αυτή η θεωρία στο έπακρό της? Η πρώτη τους επαφή θα γίνει το 1916. Ο Άινστον έχει τελειώσει τη θεωρία της ειδικής σχετικότητας το 1905 και ήδη από το 1907 έχουμε προσπάθειες για να διαμορφώσει αυτό που θα ονομάσει μετά τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Υπάρχουν όμως και μαθηματικά προβλήματα που δεν μπόρεσε να λύσει ο Άινστον και γι' αυτό το λόγο το 1916, το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά, του στέλνει την πρώτη επιστολή όπου του ζητάει αν μπορεί να τον βοηθήσει σε τρία συγκεκριμένα προβλήματα. Για κάποιον σαν τον Καραθοδωρή ήταν κλασικά προβλήματα. Ο Καραθοδωρή θα του απαντήσει σε μερικές εβδομάδες, θα το χαρεί πάρα πολύ ο Άινστον, θα τον ευχαριστήσει και θα του ζητήσει αν μπορεί να του εξηγήσει και άλλα πράγματα στο μαθηματικό τομέα. Έχουμε 11 επιστολές του Καραθοδωρή στον Άινστον, τις οποίες βρήκαμε στα αρχεία Άινστον στο Ισραήλ, το οποίο επισκεφτήκαμε μέσω του μουσείου και χάρη και στον πρώην υφυπουργό εξωτερικών, τον Στυλιανίδη. Και υπάρχουν και δύο επιστολές του Άινστον στον Καραθοδωρή στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, όπου εκεί πέρα έχουμε τις απαντήσεις του Άινστον. Η άποψη αυτή ότι ο Καραθεοδωρή θεωρείται ο δάσκαλος του Αϊνστάιν, ναι, έχει βάση? Τώρα, αν κοιτάξουμε ειδικά στα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα, είναι ο Καραθεοδωρή που έμαθε στον Άινστάιν πώς να τα χειριστεί. Οι πάντες ξέρουν για Αϊνστάιν. Οι πάντες μόλις δουν ένα έξυπνο παιδί λένε «Ω, ποιος είσαι ο Αϊνστάιν?» Και ο ίδιος Αϊνστάιν γράφει ένα γράμμα. «Ξέρετε κύριε Καραθεοδωρή, εμείς οι φυσικοί», λέει, «είμαστε σαν τους ξένους που πάμε σε μια πόλη και λέμε πού είναι αυτό, πού είναι το άλλο. Δεν τα ξέρουμε καλά τα μαθηματικά. Μακάρι να δημοσιεύατε», λέει, «τα μαθηματικά σας σε περιοδικά της φυσικής». Και έτσι ερχόμαστε στις σχέσεις του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή με τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Να τη βάλουμε στη σωστή θέση. Ποια είναι η πραγματικότητα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτή την πραγματικότητα να πούμε. Απάντηση βέβαια, άμεση, όπως θα δείτε και τις ημερομηνίες, εντός 10 ημερών, πήρε από τον Καραθοδωρή. Λυμμένες όλες οι εξισώσεις. Γι' αυτό του λέει, τον αποκαλεί δάσκαλο και σε ένα σημείο του λέει «προσκυνώσας». Τον Αϊνστάιν κατάφερε το λόμπι του, το έθνος του, να τον αναδείξει όπως έπρεπε και να τον ξέρει και ο κάθε αμόρφωτος άνθρωπος και το κάθε μικρό παιδί. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτό θέλουμε να δείξουμε στα σχολεία που περνούν από εδώ, ότι έχουν ένα πάρα πολύ σπουδαίο πρότυπο, τον Καραθοδωρή, το μεγαλύτερο μαθηματικό από την αρχαιότητα που την χάνει παγκόσμια αναγνώριση. Ήταν ένα μυαλό το οποίο ποτέ δεν έχασε την ελληνικότητά του και το οποίο ουσιαστικά δάνεισε τον πλούτο του στην Οικουμένη. Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ήταν ο δάσκαλος του Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν ο ίδιος το είχε παραδεχθεί, διότι είχε προσφύγει στις μαθηματικές του γνώσεις για να στηρίξει πάνω στο θεώρημα Καραθεοδωρή την σύνθεση της θεωρίας σχετικότητος. Στην τελευταία του συνέντευξη ο Αϊνστάιν μόνος του είπε προς τους δημοσιογράφους στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξή του ότι δεν μου κάνατε τη σημαντικότερη ερώτηση. Ποιος υπήρξε ο δάσκαλός μου όλα αυτά τα χρόνια? Ο δάσκαλός μου υπήρξε ο Έλλην διάσημος μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Το είπα μόνος του. Είναι, αν θέλετε, πληροφορία η οποία διασταυρώνεται και από άλλες πηγές και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και αλλού. Εμείς πήγαμε στο Ισραήλ. Δεχθήκαν να μας δώσουν ακριβή αντίγραφα των επιστολών που αντιλάγησαν. Είμαστε στην αίθουσα Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και μάλιστα στεκόμαστε στο σημείο όπου είναι η αλληλογραφία Αϊνστάιν Καραθεοδωρή πάνω στις τρεις δυσκολίες που συνάντησε κατά το 1916 ο Αϊνστάιν πάνω στη διατύπωση γενικής θεωρίας σχετικότητος. Μια
Μίνι λάπτο λοιπόν και τηλεσκόπιο για μία ακόμη φορά. Το κερδίζετε βεβαίως εάν στείλετε ένα μήνυμα από το κινητό σας με τη λέξη πύλη, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ πέρα θα κλείσουμε το θέμα, καλά Θοδωρή, με τις κουβέντες που θα κάνουμε σε λίγο. Και μετά θα μπούμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι κάτι υπόλοιπο που έχουμε αφήσει για τον Νίκολα Τέσλα. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία φάση της σημερινής εκπομπής. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για τον μεγάλο Έλληνα μαθηματικό, τον Κωνσταντίνο Καρθοδωρή. Επιστρέφουμε τώρα στον Νίκολα Τέσλα. Μια μεγάλη προσωπικότητα επίσης που βλέπω ότι σας απασχολεί πάρα πολύ. Να δούμε τα δύο τελευταία βίντεο για να έχουμε καιρό μετά να κουβεντιάσουμε τους καλεσμένους μας. Πάμε. 1999 λοιπόν, ο βομβαρδισμός του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία δημιουργεί κάποια επώδυνα βεβαίως, μια επώδυνη κατάσταση για τους Σέρβους. Εκεί όμως συμβαίνει ένα περίεργο γεγονός. Ένα αεροσκάφος 117 stealth, αυτό δηλαδή το οποίο δεν εντοπίζεται από τα ραντάρ, ξαφνικά καταρρύπτεται. Υπάρχει λοιπόν μια εικασία. Τι ήταν αυτό που κατέρριψε το αεροσκάφος αυτό? Ας δούμε λοιπόν μήπως έχει κάποια σχέση με την τεχνολογία που ανέπτυξε ο Τέσλα. Πού βρίσκεται η ακτίνα του θανάτου? Όταν οι Ναζί πήραν την εξουσία στη Γερμανία, ο Τέσλα αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να αποκαλύψει τη νέα πηγή ενέργειας. Μια τεχνητή μορφή κεραυνού υπό την ονομασία τηλεδύναμη, η οποία μπορούσε να καταρρύψει ένα αεροσκάφος από τον ουρανό. Ο Νίκολα Τέσλα, μάγος του ηλεκτρισμού και πρωτοπόρος του ραδιοφώνου, ανακοίνωσε πως εργαζόταν επάνω σε μια συσκευή που θα παρήγαγε μια ισχυρή ηλεκτρική ακτίνα θανάτου, η οποία θα μπορούσε να εξαλείψει ολόκληρες στρατιές με μία μόνο λάμψη και να καταστρέψει γιγαντιαίους στόλους εις μήνυ αεροσκαφών. Η ιδέα της χρήσης ηλεκτρικών εκενώσεων ως όπλο είναι παλιά και εντοπίζεται στην εποχή των αρχαίων Ελλήνων. Σκεφτείτε τον Δία, ο οποίος εκτόξευε κεραυνούς. Η βασική συμβολή του Τέσλα ήταν να εφεύρει μια πραγματική επιστημονική προσέγγιση, η ιδέα ελέγχου αυτών των ηλεκτρικών εκενώσεων, καθώς επίσης και η προβολή τους σε μεγάλες αποστάσεις. Ο Τέσλα πειραματίστηκε σε αυτή την ιδέα όταν βρισκόταν στο Colorado Springs. Τώρα πλέον είχε αποφασίσει να την θέσει σε εφαρμογή, αλλά σε μεγάλη κλίμακα. Το σχέδιό του ήταν να φορτίσει μικρά σωματίδια βολφραμίου ή υδραργύρου, τα οποία στη συνέχεια θα τα επιτάχυνε με τη δύναμη του κεραυνού μέσα από ένα ειδικό όπλο, όπου το ένα του άκρο είναι στραμμένο προς την ατμόσφαιρα. Η ακτίνα θανάτου του Τέσλα προκάλεσε την φαντασία του κοινού, ιδιαίτερα όταν πρωταγωνίστησε στα κινούμενα σχέδια του Σούπερμαν με τον τίτλο «Η ακτίνα της ηλεκτροαθανασίας». Ωστόσο, η ιδέα ήταν κάτι περισσότερο από επιστημονική φαντασία. Ο Τέσλα επιχείρησε να πουλήσει την ιδέα αυτή σε ποικίλες κυβερνήσεις της Αγγλίας, της Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, των συμμαχικών δυνάμεων κατά της Γερμανίας. Allied powers and against Germany. He offered his system to England for 30. Προσέφερε το σύστημά του στην Αγγλία για το ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων και ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις. Όταν ο Τέσλα απέτησε πληρωμή προτού παραδώσει τα τελικά σχέδια, η συμφωνία ακυρώθηκε. Οι Βρετανοί επιχείρησαν να κατασκευάσουν τη δική τους ακτίνα θανάτου, αλλά σύντομα το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε. Καθώς οι Ναζί περικύκλωναν την Ιουγκοσλαβία, ο Τέσλα επιχείρησε να πουλήσει το οπλικό σύστημα της ακτίνας στην πατρίδα του. Θα χρειαστούν 8 σταθμοί, 4 για τη Σερβία, 3 για την Κροατία και 2 για τη Σλοβενία, αλλά αυτό θα προστατεύσει την αγαπημένη μας πατρίδα. Στο σημείο αυτό, ακόμη και οι συμπατριώτες του Τέσλα θεώρησαν πως ήταν τρελός. Ορισμένες φήμες κάνουν λόγο για τον Τέσλα και την περίφημη ακτίνα του θανάτου. Μια δέσμη δηλαδή μεταφοράς σωματιδίων τέτοια ικανή ώστε να μπορέσει να αποτρέψει οποιαδήποτε επιθετική τάση κάποιου ξένου κράτους. Ποια ήταν η χρήση αυτής της ακτίνας θανάτου και πώς σήμερα, εάν υπάρχει βεβαίως κάποιο ανάλογο οπλό, την βλέπουμε να χρησιμοποιείται?
Η αιμονή του με την διαμόρφωση, με την αξιοποίηση, άμα θέλετε, της παγκόσμιας ενέργειας, που με διάφορους τρόπους στην επιστήμη είναι αποδεκτή, ακόμα και ως αυτό που ονομάζουμε σκοτεινή ύλη. Η αιμονή του με τη σύνδεση της ύλης και της ενέργειας, που αυτή απεδείχθη εκ των υστέρων πάλι με τα πειράματα του, με τις θεωρητικές αρχές και τα πειράματα που ακολούθησαν τη θεωρία του Αϊνστάιν. Έχω την αίσθηση ότι αποδεικνύουν ότι ο Τέσλα, εκτός από τις εμφανείς εφευρέσεις του, για τις οποίες είπαμε ότι υπήρξε μια εξαιρετικά σπουδαία προσωπικότητα, πιστεύω ότι αξιοποίησε ή προσπάθησε να αξιοποιήσει την δημιουργία αυτών των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών για τις οποίες μιλάμε, και εάν κατάφερνε να συμπυκνώσει αυτές τις ακτινοβολίες σε πολύ μικρό χώρο και χρόνο, αυτή η ακτίνα πλέον θα ήταν ένα πείραμα παιδικού παιχνιδιού. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αν είχε πετύχει αυτό το όραμά του, το οποίο φαίνεται ότι ακόμα και αν το είχε προετοιμάσει εργαστηριακά, δεν κατάφερε να το υλοποιήσει. Δηλαδή, τη διάδοση ηλεκτρικής ενέργειας ασύρματα, αυτό, σε αυτή την περίπτωση που θα το είχε πετύχει αυτό, στην πραγματικότητα η ακτίνα θανάτου θα ήταν ένα παιδικό παιχνίδι μπροστά σε αυτή τη διαμόρφωση. Απλώς θα ήταν θέμα χρήσεως. Όπως έχω πει και άλλη φορά, όταν αναφερόμαστε στο μαχαίρι, μπορούμε να κόψουμε ψωμί και να μας είναι πολύτιμο, και μπορούμε να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο και να είναι όπλο εγκληματικό. Άρα, ακτίνα θανάτου, επειδή από μόνη της έχει μια απαξία, γιατί την οδηγεί προς το να είναι όπλο, λέω ότι θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, και πιστεύω ότι πράγματι μπορεί να είχε, είναι ενδεχόμενο να είχε μπει μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο. Δεν είναι καθόλου όμως επιβεβαιωμένο βιβλιογραφικά ότι είχε κάνει βήματα σε αυτό το τομέα. Μπορείτε να εξηγήσετε τι ακριβώς θα ήταν η ακτίνα θανάτου και για ποιους λόγους θα χρησιμοποιούνταν? Εάν κάποιος καταφέρει να συγκεντρώσει πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας σε μία πολύ στενή δέσμη, σε ένα πολύ μικρό χρόνο, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να χτυπάει έναν συγκεκριμένο στόχο με ένα συγκεκριμένο τρόπο κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Αυτός ο στόχος θα μπορούσε να είναι άνθρωπος, τον οποίο αν αυτή η ακτίνα τον ακτινοβολούσε, θα τον κατέστρεφε στιγμιαία, θα μπορούσε να είναι κτίρια, θα μπορούσε να είναι ένα αεροπλάνο ή ένα καράβι ή ένα οτιδήποτε άλλο αντικείμενο ανθρώπινης κατασκευής. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που θα είχε αυτό το όπλο, επειδή αυτό το όπλο θα είχε ταχύτητα διάδοσης του βλήματος όσοι είναι η ταχύτητα του φωτός. Άρα θα ήταν το γρηγορότερο αντικείμενο που θα χτυπούσε το στόχο. Θα μπορούσε να το ελέγχει με πολύ στενή δέσμη, άρα θα μπορούσε να σκοτώνει έναν και να μην σκοτώνει αυτόν που ήταν δίπλα του, και θα μπορούσε επίσης να το ελέγχει χρονικά, δηλαδή θα μπορούσε να το στέλνει για πολύ χρόνο, πολύ λίγο χρόνο, ξοδεύοντας έχοντας μηδενικό κόστος. Άρα θα μπορούσε να πω ότι θα ήταν αυτό που μπορεί να σκεφτόμαστε σαν το απόλυτο όπλο. Για μία ακόμη φορά και τελευταία το βράδυ αυτό, ένα μίνι λάπτοπ και ένα τηλεσκόπιο σας περιμένει από το σπίτι. Αυτό λοιπόν το διεκδικείτε αφού στείλετε ένα γραπτό μήνυμα του κινητό σας με τη λέξη πύλη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54010 για όσο βεβαίως διαρκεί ακόμη η εκπομπή. Ας παρακολουθήσουμε όμως τώρα το τελευταίο βίντεο της απόψινής εκπομπής. Έχει να κάνει σαφώς με τον Νίκολα Τέσλα και είναι αυτό για το οποίο σας προετοιμάσαμε προηγουμένως. Τι ακριβώς συνέβη το 1999 στη Γιουγκοσλαβία με ένα περίεργο περιστατικό και την κατάρριψη ενός αεροσκάφους stealth, το οποίο δεν το πιάναν τα ραντάρ. Ο Τέσλα και ο βομβαρδισμός της Σερβίας από τον ΝΑΤΟ. Το 1999 η Γιουγκοσλαβία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, με τον βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ να είναι σε εξέλιξη. Εκείνη την περίοδο οι Σέρβοι διαλαλούν ότι έχουν καταρρύψει ένα μαχητικό των Αμερικανών, ένα F-117, δηλαδή τεχνολογίες stealth. Ναι. Φημολογείται επίσης ότι χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία Tesla. Τι στοιχεία υπάρχουν τα οποία να μπορούν να εντοπίσουν ένα τέτοιο
μυστικό αεροσκάφος και να μπορούν να το καταρρύψουν. Δεν πιστεύω ότι οι Σέρβοι γνώριζαν τέτοια τεχνολογία, παρόλο που οι Σέρβοι τίμησαν τον μεγάλο επιστήμονα, τον Νίκολα Τέσλα, δίνοντας το όνομά του στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου και επίσης δημιουργώντας και το Μουσείο Τέσλα στο Βελιγράδι, το οποίο είναι υποχρέωση του κάθε επιστήμονα να το επισκεφθεί. Δεν είχαν όμως την τεχνολογική ικανότητα να αναπτύξουν τέτοιου είδους όπλα, τέτοιου είδους μεθόδους οι Σέρβοι και να καταρρύψουν το αεροπλάνο Stealth. Αντίθετα, πιστεύω και υπάρχουν δεδομένα και ντοκιμέντα ότι τα αεροπλάνα Stealth δημιουργήθηκαν και κατασκευάστηκαν με βάσεις τις ιδέες και τις ευρεσιτεχνίες του Τέσλα. Κατά τη διάρκεια του Ιουγκοσλαβικού πολέμου έδρασε η ομάδα 69 στη Σερβία. Πώς συνδέεται με τον Τέσλα και γιατί μια ιαπωνική αίρεση το 1995 προσπάθησε να κλέψει κάποια αρχεία έγγραφα από το Μουσείο Τέσλα εκεί. Το 1995, μεσούσης του εμπάργκο κατά της Σερβίας, που ήταν απομονωμένη χώρα, μια ομάδα περίεργων Ιαπωνέζων τουριστών επισκέφθηκε το Βελιγράδι και συγκεκριμένα το Μουσείο Νικόλα Τέσλα και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της προσπάθησε να υποκλέψει κάποιες σημειώσεις και κάποια σχέδια του Τέσλα. Έπεσε όμως την αντίληψη των αρχών και συνελήφθησαν. Ο επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν ο νούμερο 2 της Ιαπωνικής οργάνωσης Aum Shinrikyo, της Ιαπωνέζικης αίρεσης Aum Shinrikyo. Αυτή η οποία τέθηκε στην παρανομία και ο αρχηγός της συνελήφθη μερικές εβδομάδες αργότερα επειδή έκανε επίθεση με αέριο σαρίν στο μετρό του Τόκιο. Η αποστολή αυτής της ομάδας ήταν να πάρει σημειώσεις από το μουσείο σχετικά με την κατασκευή σεισμικού όπλου. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Νίκολα Τέσλα το 1898 στο εργαστήριό του στο Μανχάταν κατάφερε και δημιούργησε έναν τεχνητό σεισμό. Και ο ίδιος ήταν αυτός που θεμελίωσε την επιστήμη της τηλεγεωδυναμικής. Της πρόκλησης δηλαδή της μεταφοράς της ενέργειας μέσω του εδάφους, αλλά και της πρόκλησης σεισμών. Αυτοί οι Ιαπωνέζοι της ομάδας αυτής της αίρεσης θέλανε με βάση τα σχέδια του Τέσλα να κατασκευάσουν ένα σεισμικό όπλο, έτσι ώστε να σπείρουν τον πανικό και να καταστρέψουν το Τόκιο. Και φυσικά ξέρουμε πόσο σεισμογενής περιοχή είναι το Τόκιο και η Ιαπωνία γενικότερα, που δεν ήταν και τόσο δύσκολο να ενεργοποιηθεί κάποιο υπάρχον ρήγμα, γιατί θέλανε να φέρουν τη συντήρηση στην Ιαπωνία. Δεν τα καταφέρανε, το συλλάβανε οι Σέρβικες αρχές, αλλά μερικές εβδομάδες αργότερα κάνανε την τυφλή επίθεση με αέριο σαρίν, νευροτοξικό αέριο στο Τόκιο, στο μετρό. Και στο ματιά, όταν μιλάτε για κύκλωτρον, τι ακριβώς εννοείτε, τι είναι αυτό? Το κύκλωτρον είναι μια θεωρία η οποία έχει να κάνει με τα κύματα Τέσλα, έχει να κάνει με φωτόνια και αντιφωτόνια. Το χρησιμοποιώ και έχω φτιάξει κάποια μορφή ήπιο κύκλωτρο, με το οποίο μια δέσμη φωτονίων, παράγεται μια δέσμη φωτονίων, η οποία ανοίγεται σπυροειδώς και η οποία όταν κάπου φτάσει και συντονιστεί με κάποιο υλικό, το οποίο εγώ ξέρω εκ των προτέρων, το συντονίζω εκ των προτέρων, αυτό το υλικό μας επιστρέφει πίσω αντιφωτόνια. Και υπάρχει ένας συντονισμός και εκεί μπορώ να καταλάβω πού βρίσκεται αυτό το αντικείμενο. Να κατασκευάσει συσκευές εγώ και κάποιοι συνεργάτες μου, οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν ότι η υλική δομή επιθυμείται. Τελευταία, πριν μερικούς μήνες, κάποιο φαινόμενο στο χωριό Τρόσκο της Νορβηγίας που εμφανίστηκε κάτι πάνω στον ουρανό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι ένα κλασικό φαινόμενο κύκλωτρο. Μιλάτε προφανώς για την μπλε λάμψη που εμφανίστηκε πάνω στην Νορβηγία. Ακριβώς γι' αυτό. Την ημέρα που δίνανε στο Όσλο το Όσκαρ Ειρήνης, νομίζω, στον κύριο Ομπάμα. Γι' αυτό μιλάω. Σε τι πιστεύετε ότι θα εξυπηρετούσε μια τέτοια ενέργεια, εάν ήταν βεβαίως εσκεμμένη από την πλευρά των Ρώσων? Προφανώς ήταν εσκεμμένη και προφανώς το θεωρούσαν επίδειξη δύναμης, επίδειξη γνώσης. Γνώσης κυκλοτρονικής τεχνολογίας. Αυτή η κυκλοτρονική τεχνολογία, δηλαδή, σε ποιους τομείς βρίσκει η εφαρμογή? Μπορεί να βρει εφαρμογή και σε αμυντικά και σε επιθετικά όπλα, οπωσδήποτε. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο Τέσλα ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να προβλέψει, να προφητέψει το μέλλον. Τι ιστορικά στοιχεία υπάρχουν που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό? Ο Τέσλα ήταν μια μεγαλοφία. Ο Τέσλα από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, θα έλεγα, από πολύ μικρός, άρχισε να βλέπει τα πράγματα εκείνα που υλοποιούνται στο σημερινό αιώνα.
Δεν ήταν μόνο το εναλλασσόμενο ρεύμα, δεν ήταν μόνο οι τεράστιες ανακαλύψεις οι οποίες αναφέραμε, αλλά σκέφτηκε για τον 21ο αιώνα όλα τα οποία βρίσκονται σε εφαρμογή σήμερα. Είτε είναι τηλεοράσεις, είτε είναι τα σύγχρονα ραντάρ, είτε είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ακόμα και τα υπερόπλα τα οποία παρατηρούμε, όλα αυτά ήταν ιδέες του Νίκολα Τέσλα. Ήταν όμως ένας παραξηγημένος επιστήμονας. Από πού εκτιμάτε ότι μπορεί να προήλθε αυτή η γνώση, η διαφορετική γνώση που κατήχε ο Τέσλα σε σύγκριση με τους εφευρέτες της εποχής του? Όπως ήταν ο Καραθοδωρή, όπως ήταν ο Αϊνστάιν, ανάμεσα σε αυτούς, τους πρώτους αυτούς, ήταν και ο Νίκολα Τέσλα. Ήταν μια μεγαλοφυΐα της εποχής του, η οποία δεν μπορούσε και να αναγνωρίσει, αλλά και να εκτιμήσει όλες τις μεγάλες εφευρέσεις και ανακαλύψεις τις οποίες δημιούργησε. Η τεχνολογία Τέσλα, κύριε Στοματιά, μπορεί να αναπτύξει αμυντικά ή επιθετικά οπλικά συστήματα? Έχω κάποιες πληροφορίες, προσωπικές πληροφορίες, τις οποίες μου είχε δώσει κάποιος επιστήμονας που δούλευε στην NASA, Έλληνας αυτός. Έχει πεθάνει βέβαια ο άνθρωπος αυτός εδώ και 12 χρόνια, πέθανε το 1998. Γι' αυτό και το αποδεσμεύω. Είχε κατασκευαστεί τέτοιο όπλο στην Ελλάδα. Αυτό το είχε κατασκευάσει ο συγκεκριμένος μαζί με τον Γκέλβα. Το όπλο αυτό επεδείχθη στον τότε υπουργό, τον κύριο Πέτσον. Είχαν κάνει μία βολή με το όπλο αυτό και είχαν λιώσει χιόνια πάνω στην Κιώνα, στο βουνό στην Κιώνα. Και τότε πίστηκε ο κύριος Πέτσος να το προχωρήσει το όπλο αυτό. Ο κωδικός του όπλου αυτό είναι το όπλο Άρτεμις. Το Άρτεμις που αργότερα παρήχθη δεν έχει καμία σχέση με το όπλο αυτό. Το Άρτεμις ήταν αυτό που σας λέω. Αλλά τελικά για λόγους που εγώ δεν γνωρίζω, όλο αυτό το σύστημα δεν το περπάτησαν, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Τι ακριβώς δηλαδή ιδιότητα έχει αυτό το όπλο, πώς λειτουργούσε? Αυτό λειτουργούσε με κύματα, ήταν όπλο Τέσλα καθαρά. Ίσως ήταν αυτή η ενεργειακτή ακτίνα θανάτου που αναφέρεστε, πιθανώς αυτό θα ήταν. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, είναι καταγεγραμμένο εξάλλου, ότι το 1958 ήταν η ημερομηνία που γεννήθηκα εγώ. Υπήρξε πρόγραμμα με το όνομα Δελφή, το οποίο η CIA και η NSA είχαν χρηματοδοτήσει με σκοπό να αναπτύξουν κύκλωτρο. Μιλάμε τώρα πριν 50 τόσα χρόνια. Κάτι έχουν κάνει από τότε. Το κύκλωτρο δηλαδή στην περίπτωση αυτή πώς θα το χρησιμοποιούσαν? Πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτή την ακτίνα θανάτου που αναφέραμε προηγουμένως, με αυτή τη ροή ακριβώς. Γιατί κύκλωτρο είπαμε ο κύκλος των ροών. Όταν αυτή η ροή γίνει αρκετά ισχυρή και περάσει κάποιο κρίσιμο σημείο, γίνεται οπλικό σύστημα πλέον. Καταστρέφει. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 1942, ο Τέσλα έβλεπε το τέλος του να πλησιάζει. Ξανά επιχείρησε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για το υπερόπλο της ακτίνας θανάτου. Με την παρότριση δύο μηχανικών της κυβέρνησης, συγκλήθηκε μια συνάντηση υψηλών αξιωματούχων στο Λευκό Οίκο για τις 8 Ιανουαρίου 1943, προκειμένου να εξετάσουν τις προτάσεις του. Η συνάντηση όμως δεν έγινε ποτέ. Ο Νίκολα Τέσλα, εφευρέτης του ποινίου Τέσλα, του επαγωγικού κινητήρα και εκατοντάδων άλλων συσκευών, πέθανε χτες το βράδυ μέσα στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο New Yorker. Το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης, εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Υόρκη, ένας άντρας 87 ετών πέθανε μέσα σε ένα ταπεινό δωμάτιο ξενοδοχείου. Στις 10 Ιανουαρίου 1943, ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, Φιορέλο Ραγκάρντια, απότεινε φόρο τιμής μέσω ραδιοφώνου προς τον Τέσλα. Πέθανε φτωχός, αλλά ήταν ένας από τους πιο χρήσιμους και επιτυχημένους άντρες που έζησαν ποτέ. Αν εξαλείφαμε από τον βιομηχανικό μας κόσμο τα αποτελέσματα του έργου του Τέσλα, τα πάντα θα έπαβαν να λειτουργούν και τα ηλεκτρικά τρένα και αυτοκίνητα δεν θα κινούνταν. Οι πόλεις μας θα ήταν βυθισμένες στο σκοτάδι. Η μήλη και τα εργοστάσια θα ήταν σταματημένα. Ο Τέσλα όμως δεν είναι νεκρός. Το πραγματικό και σημαντικό κομμάτι του Τέσλα είναι ζωντανό μέσα από τις σπουδαίες εφευρές του. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας και της καθημερινότητάς μας, καθώς και τις προσπάθειές μας για τον πόλεμο. Κατά μεγάλη ηρωνία, 5 μήνες μετά το θάνατο του Τέσλα, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακήρυξε την πατέντα του Μαρκόνη άκυρη. Η απόφαση
επιβεβαίωση την προτεραιότητα της εφεύρεσης του Νίκολα Τέσλα για την θεμελιώδη τεχνολογία του ραδιοφώνου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να γράφουμε τον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Να ξεκινήσουμε βέβαια με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παντελίδη. Κύριε Παντελίδη, δύο σχόλια θα ήθελα για τον μεγάλο αυτό Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή, και αν θέλετε βεβαίως και για τον Νίκολα Τέσλα. Ο μεγαλύτερος Έλληνας μαθηματικός μετά τους αρχαίους κλασικούς, έτσι είναι η φράση που ακούσαμε και δεν ήταν σωστή, πεθαίνει στο Μόναχο στις 2 Φεβρουαρίου του 1950. Ετάφη στο Βαλτφρίτχοφ, τάφος 303. Η κολόνα που ενδεχομένως τα έχετε δει κάπου είναι σχεδιασμένη από τον Καραθοδωρή, η ένδειξη του Ιωνικού κύωνα του Πανεπιστημίου. Και έγινε για τη σύζυγό του, ο κύωνας έγινε για τη σύζυγό του και μετά ετάφη και αυτός εκεί. Η Βαυαρική Ακαδημία Επιστημών εξέδωσε τα άπαντα των έργων του σε 5 τόμους, τα οποία επεξεργάστηκαν, λέω τα ονόματα γιατί έχουν σημασία, Τίτσε, Περόν και Ζόμερφελτ. Ό,τι ήταν ελληνικό το μετέφρασε ο γιος του, ο Στέφανος Καραθοδωρή. Ας έρθουμε στο τελευταίο. Οι Γερμανοί, μετά από αυτό και δεν θέλω να σας απασχολήσω, ο Καραθοδωρή ένα δώρο της Ελλάδος στη Γερμανία. Αυτό που, είπε για την... αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ο Τίτσε μπροστά στον τάφο είπε η ζωή του κείται τελειωμένη μπροστά μας. Αποχαιρετούμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Ο δε Όσκαρ Περόν, γι' αυτό περίμενα να το πω στο τέλος, Όσκαρ Περόν είπε το εξής, αφού είπε διάφορα, ο Καραθοδωρή, ένας από τους λαμπρότερους μαθηματικούς, έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και επηρεάσει αποφασιστικά την επιστήμη. Ένας άνδρας με ασυνήθιστη πλατιά παιδεία, ως ανήκον στο ελληνικό έθνος με το υψηπετές πνεύμα του και την αδιάκοπη αναζήτηση της γνώσης, συνέχισε την παράδοση και την κληρονομία της κλασικής Ελλάδας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Γούδη, κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε είτε για τον Καραθεοδωρή είτε για τον Τέσλα. Κοινά στοιχεία μεταξύ Καραθεοδωρή και Τέσλα και πέραν των ειδικοτήτων τους οποίες είχαν, ότι και οι δύο ήταν πολύγλωσσοι, μιλούσαν 6-7 γλώσσες ο καθένας. Και οι δύο ήταν λόγοι, ο ένας τον ποιητική διάσταση, ο Τέσλα, ο άλλος περισσότερο λογοτεχνική. Και οι δύο ήταν θρησκευόμενοι χριστιανοί. Mm. Ο Καραθεοδωρή ήταν ο επίτροπος στο Μόναχο για πολλά χρόνια και ο υπεύθυνος. Ο Τέσλα σε όλα τα βιβλία αναφέρει πώς η χριστιανική θρησκεία υπερέχει των άλλων θρησκειών που είναι αφηρημένες ενώ έχει πρακτικές συνέπειες. Ως προς τον Τέσλα καθεαυτόν, κάτι το οποίο πρέπει να λεχθεί, ήταν ίντιγκο. Αυτά που λέτε εσείς, ίντιγκο. Δηλαδή ήταν, είχε συναισθησία, προσελάμβανε τη λέξη τρισδιάστατα, την έβλεπε αμέσως και την γύριζε και έβλεπε όλες τις μηχανές του και οτιδήποτε έφτιαξε ποτέ δεν το έκανε με σχήματα, τα έκανε στο μυαλό του και τα έβλεπε τρισδιάστατα. Mm. Και από αυτήν την άποψη έχει κάποια έννοια αυτό που είπε ο Κώστας ο Στρωματιάς, ότι του δίδονταν, δηλαδή πίστευε και αυτός ότι του ερχόταν απ' έξω. Βεβαίως θεωρούσε ότι επικοινωνούσε με τους εξωγήινους, δηλαδή ανοιχνεύοντας το 1900 τους κεραυνούς και τις καταιγίδες και παίρνοντας όλο αυτό το φάσμα το ηλεκτρονικό, πήρε κάποια στιγμή επανειλημμένα συγκεκριμένα σήματα τα οποία αυτός μετέφρασε ότι επικοινωνεί με πλανήτες. Είχε ψυχαναγκαστικό σύνδρομο, δηλαδή δεν έμπαινε ποτέ σε ένα κτίριο πριν να κάνει 3 φορές τη βόλτα γύρω του και πολλά άλλα τέτοια, τα οποία όμως έχουμε όλοι μας. Δηλαδή, αν ψάξετε να δείτε τον πληθυσμό, πόσοι δεν πατάνε τις γραμμές στον δρόμο και πόσοι χτυπάνε ξύλο και πόσες φορές, υπάρχουν όλα αυτά. Στο τέλος κατέληξε βέβαια σε μια μορφή παράνοια, στην οποία συνομιλούσε με ένα συγκεκριμένο περιστέρι, το οποίο του έλεγε και τα έλεγε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός. Ναι. Τελειώνω με τον Καραθεοδωρή να πω ότι είχε μια ιδιότητα την οποία είναι σπάνια. Δηλαδή δεν ήταν ζηλόφθονος και χαιρότανε ειλικρινά με τις επιτυχίες των άλλων. Και όσον αφορά με τις πολιτικές διώξεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα κτλ., αυτά τα πράγματα είναι πάντα μεικτά, διότι πολύ φίλος του ήταν ο Γιώργιος Στρέιτ,
ο οποίος ήταν υπουργός του Βενιζέλου και στη συνέχεια ένθερμος βασιλικός, την εποχή δηλαδή πριν να φύγει από την Ελλάδα, ο οποίος παντρεύτηκε την αδερφή του, την Ιουλία, η οποία είναι η προγιαγιά του Παύλου του Γερουλάνου, αυτού του Υπουργού Πολιτισμού σήμερα. Και τελειώνω με το μότο, με τον τίτλο το οποίο είχε η οικογένεια Καραθεοδωρή, ότι καμία προσπάθεια ποτέ δεν είναι αρκετή. Πάρα πολύ ωραία μότο. Κύριε Σπάνταγε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ναι, θέλω να συμπληρώσω ότι είχε γράψει 167 πρωτότυπες εργασίες, ναι, οι οποίες περιλαμβάνονται στα πάντα που είπε ο κύριος Παντελίδης, και 8 βιβλία. Το πρώτο βιβλίο ήταν αυτό, «Η Αίγυπτος», εξεδόθη το 1901, και το τελευταίο βιβλίο αυτό, «Η στοιχειώδης θεωρία των κατοπτρικών τηλεσκοπίων του Σμιτ», το οποίο εξεδόθη το 40. Τελευταίο βιβλίο. Κύριε... Και ότι ακόμα κυκλοφορούν βιβλία του, όπως αυτό, σύμμορφης απεικονής, κυκλοφορεί ακόμα και τώρα. Κύριε Πασπύρου, εσείς... Ως διδακτορικός φοιτητής και επίσης να τονίσουμε ότι ο κ. Παπασπύρου μελετάει την επιρροή των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων πάνω στον Κέπλερ, στον Ιωάννη Κέπλερ. Ακριβώς. Θέμα το οποίο είναι καθαρά φυσικής. Mm. Ένα σχόλιο για την προσωπικότητα Καραθεοδωρή και το επιστημονικό του έργο. Πρώτον, ανήκει στην εθνική μας παράδοση, στην ιστορική μας παράδοση. Μετά, ο τρόπος διδασκαλίας του που έχει μεταγγιστεί και στα βιβλία του είναι πάρα πολύ καλός για να προωθηθεί σε όσους σπουδάζουν μαθηματικά, είτε ως αντικείμενο, είτε επειδή το χρειάζονται και τις κύκλιες σπουδές τους σε άλλες ειδικότητες. Μάλιστα. Κύριε Σημεωνίδη, θα θέλατε να μας πείτε κάτι για τη συμβολή αυτών των δύο προσωπικότητων στις θετικές επιστήμες. Ο Καραθεοδωρή είναι ένας επιστήμονας ο οποίος για πάντα θα μας κάνει να είμαστε υπερήφανοι σε αντίθεση με άλλους μεγάλους που έχουν περάσει. Για το Μουσείο Φυσικών Επιστημών θα στήσουμε μία αίθουσα όταν φτιαχτεί το κτίριο, αφιερωμένη στο Πανεπιστήμιο Σμύρνης και σε ό,τι συνδέεται με την εκεί παρουσία του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Όσον αφορά για τον Τέσλα, προσπάθησε να μεταφέρει ενέργεια σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, που εν μέρει το πέτυχαν πριν από 60 χρόνια με τα λέιζερ. Βέβαια, αυτό που είναι δυνατόν και συμβαίνει, να μεταφέρει κανείς πληροφορία μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή άλλων μεθόδων. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στο μουσείο ένα μεγάλο ποινίο Τέσλα, όχι βέβαια των 10-15 μέτρων, είναι κάπου ένα μέτρο ύψος, κατασκευή εταιρεία Decretet στο Παρίσι, πρώτου 1900, και με σπινθήρες από εκφόρτιση λουγδουνικών λαγίνων που ήταν παλιοί πυκνωτές, έφτιαχνε ένα στιγμιαίο μαγνητικό πεδίο που όδευε σε μία περιέλυξη και κατέληγε σε ένα αυγό, θα λέγαμε, από μπρούτζο, και αυτό εξέπεμπε σπινθήρες στην ατμόσφαιρα. Αυτό δυνατό να χρησιμοποιηθεί και ως μορσικός τηλέγραφος. Μάλιστα. Είναι σε λειτουργία ακόμα. Πολύ ενδιαφέρον. Και πάμε στον κύριο Τάκα. Κύριε Τάκα, και εσείς μου λέγατε προηγουμένως κάτι για τον Καραθεοδωρή, ότι τι για τη Βαυαρική Ακαδημία. Ήθελα να πω για τον Καραθεοδωρή ότι ενώ η Βαυαρική Ακαδημία εξέδωσε το έργο του, δεν είδαμε καμιά έκδοση στην αντίστοιχη Ελληνική Ακαδημία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ όλες οι πύλες στην Ευρώπη ήταν ανοιχτές και του προσφέραν έδρα διδακτική, δεν έγινε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, και εκείνος που τον αναγνώρισε ήταν ο Ελευθέρως Βενιζέλος, δηλαδή πολιτικό πρόσωπο. Όχι πανεπιστημιακό. Κανένα πανεπιστημιακό πρόσωπο δεν του άνοιξε την πόρτα για πανεπιστημιακή έδρα. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι και αυτό που ελέγχθηκε προλίγο, ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Είναι λυπηρό αυτό και εγώ προσωπικά λυπούμαι. Συγγνώμη, διαφωνώ με τον κύριο Τάκα, διότι μετά την καταστροφή του Πανεπιστημίου της Σμύρνης, ναι, ήρθε καθηγητής εδώ στη φυσικομαθηματική. Ποιος τον έκανε όμως? Ποιος τον έκανε? Εξελέγει. Όχι, τον έκανε ο Βενιζέλος. Λοιπόν, ας αφήσουμε διαφωνίες αυτή, διότι η ώρα είναι και περασμένη και δεν είναι διαφωνίες. Εγώ θέλω να πω. Ολοκληρώστε, κύριε Τάκα, σα παρακαλώ. Λοιπόν, ήθελα να. Πέραν των αυτών, ήθελα να πω ότι ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Και αυτό φαίνεται ότι ο Κλάιν τον πρότεινε για διάδοχό του. Ο μεγάλος μαθηματικός Κλάιν αναγνώρισε μεγαλύτερό του
τον Καραθοδωρή και τον πρότεινε για να λάβει την έδρα του όταν έφευγε. Μάλιστα. Το ίδιο και ο Σβάρτς. Τώρα, και ένα τελευταίο ήθελα να πω. Παρακαλώ. Ότι αναφερθήκαμε σε δύο μεγάλες προσωπικότητες. Έναν εφευρέτη και ένα μεγάλο μαθηματικό. Που κατά σύμπτωση είναι και Έλληνας. Ο μαθηματικός. Υπάρχει στην αρχαιότητα κάποιος Έλληνας επίσης, ο οποίος συνεκέντρωνε τις ιδιότητες και των δύο. Ένας μεγάλος μαθηματικός και εφευρέτης. Και αυτός είναι ο Αρχιμίδης. Και ξέρουμε πολύ καλά, ως μαθηματικός που είχε κάνει πολύ μεγάλες έρευνες στα μαθηματικά, είχε διατυπώσει πολλά θεωρήματα σχετικά με τις... Ολοκληρώστε, παρακαλώ, ολοκληρώστε, πρέπει να τελειώσω. Ναι, ναι, ναι. Και παράλληλα είχε κάνει και πάρα πολλές εφευρέσεις. Άρα μπορούμε να πούμε, και δεν είναι υπερβολή, ότι ο Αρχιμίδης συνεκέντρωνε τις ιδιότητες και τον δύο που έφεραμε σήμερα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καταρχήν, έχουμε 3.124 τηλεθεατές συμμετείχανε στην κλήρωση για το λάπτοπ. Το τηλεσκόπιο. Για το τηλεσκόπιο, έτσι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να λέμε από το 1 μέχρι το 3.124. Πόσο? 24. Πέστε με ένα νούμερο, κύριε καθηγητά, από το 1 μέχρι το 3.124. Από το 1 μέχρι το 3.124, ένα νούμερο. 1.111. 1.111 για το λάπτοπ. Βρείτε μου ποιο όνομα είναι και ο κύριος Γουίς να μου πει ένα νούμερο. 3. Το 3. Το 3 για το τηλεσκόπιο. Λοιπόν, 1.111. Το λάπτοπ. Το λάπτοπ και 3 το τηλεσκόπιο. Πείτε μου σε ποιος ανοίγει. Τώρα, για τους καλεσμένους που στην πλευρά αυτή. Ποιος είναι από τα Καλάβρητα, ποιος η κυρία Παπαδά του Αυγή, εσείς. Θα σας δώσουμε, επειδή είστε τα Καλάβρητα, το δώρο σας χωρίς να κάνω κλήρωση. Ζιλμπέρ Σινουέ, ταξίδι χωρίς επιστροφή, εκδόσεις ψυχογιός και Άβρα Σώμα και Φενκ Σουί για σας, επειδή ήρθατε τα Καλάβρητα. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δώρο για τους καλεσμένους μας, που θα κάνω κλήρωση. Θα κερδίσει ο τυχερός μια διπλή διανυκτέρευση πρόσκληση στο συγκρότημα πολυτελών βίλων Deep Lunch Resort που είναι στην παραλία μικρής Μαντινίας του Δήμου Καλαμάτας στη Μεσσηνία, παρακαλώ. Μια χαρά, κύριε. Εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα. Πολύ ωραία, μια χαρά. Εδώ περνάω εγώ. Μισό λεπτά και εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα. Τζάμπα καθόμαστε εδώ. Εδώ περνάω εγώ, δεν πρέπει. Πέστε με ένα νούμερο, παρακαλώ πολύ, από το 1 μέχρι το 26, εσείς. Το 13. Το 13. Χαράμπους Μελιώτης. Α, κερδίσατε το ωραίτερο δώρο. Εδώ. Οκ. Okay. Λοιπόν, ποιοι είναι τα... Για το τηλεσκόπιο και το λάπτοπ, το νούμερο 3 και το 1111, πού αντιστοιχούν. Το λάπτοπ είναι 1111. Γιώργος Παλιατσής, λοιπόν, κερδίζει το... Πείτε μου λιγάκι. Το λάπτοπ, Γιώργος Παλιατσής, 92-92 είναι τα 4 τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου. Και για το τηλεσκόπιο, Ευθύμιος Πάγκαλος και τα 0-3-80 τα 4 τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου. Λοιπόν, με εσάς θα επικοινωνήσει η γραμματέας μου τη Δευτέρα για να πάρει τα δώρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, και εσάς, και εσάς. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Καλή νύχτα, καλά περάστε.